Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, της μίας και μοναδικής ελληνικής Μακεδονίας μας, από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο. Καλησπέρα σας, Ράδιο Μαρμίτα, ξεκινάμε μέχρι τις 10 συντροφιά παραίτσα. Σήμερα μόνος ο Τάσος Τρέγιας στο στούντιο. Όχι μόνος για την ώρα, γιατί δίπλα μου έχω τον Γιώργο τον Ματσιούκη, τον καλό μας φίλο εδώ. Και συμπαραγωγό θα έλεγα για 5 λεπτά, για 5 λεπτά μόνο, γιατί έκανε ένα ατόπιμα, έκανε ατόπιμα, βιάστηκε να κράξει τον εορτάζουν σήμερα, Ζάχο Ντρούλινγκ, ο οποίος κλείνει τα 51, μην κοιτάτε που φαίνεται για 65, 51 είναι μόνο. Και γιορτή και γενέθλια. Και έχει και γιορτή και γενέθλια, χρόνια του πολλά εδώ το Μικι Μάους του Λίμπερο, το Ζάχο μας, να είναι γερός, να είναι δυνατός, με υγεία, με επιτυχίες. Μόνο σε προσωπικό επίπεδο, σε οπαδικό επίπεδο να παραμείνει ως έχει εδώ και 122 χρόνια σε πρωτάθλημα και κύπελλο που έχει να πάρει. Και για την ομάδα της Αγγλίας που και υποστηρίζει. Δεν με ενδιαφέρει Αγγλία. Με ενδιαφέρει εμένα. Με ενδιαφέρει εδώ, Παπαναστασίου μεριά. Με δεν είδα τώρα. Τι έκανες, τον έκραξες, κάτι έκανες. Είπα ότι ακολουθεί ο Τάσος ο Τρέγιας. Δεν βλέπω Ζάχο Ντρούλινγκ, ο οποίος θα έπρεπε στη γιορτή του να είναι εδώ να μας κεράσει. Βγαίνω έξω από το στούντιο. Δεν είδες τι ανέβασα στο Facebook. Όχι, ρε. Και βλέπω το χαρτί που λέει. Πώς το λέει, έχει παστάκια στο ψυγείο. Θα σου το πω ακριβώς γιατί το ανέβασα, δεν άντεξα. Λοιπόν, παστάκια. Εκεί που είναι η ταμπέλα και λέει Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Παστάκια στο ψυγείο. Γραμμή από κάτω. Γενέθλια Ζάχου. Βελάκι με έντονο. Με έντονη ζωγραφιά. Με bold, στα bold. Κάτω, ναι. Σε παρένθεση με πιο μικρά γράμματα. Και γιορτή. Πάντως τον παραδέχομαι γιατί είναι ο μόνος που ενώ λείπει την ημέρα της γιορτής του. Γιατί έπρεπε να λείπει την ημέρα της γιορτής του, δηλαδή δεν έπρεπε να έρθει να κάνει εκπομπή σήμερα, το κατάλαβα. Δηλαδή όταν έβγαινε γενέθλια πρέπει να λείπω. Μπορεί να ήταν Σάββατο. Ναι. Πάλι θα έφερνε αυτός Παρασκευή ή Δευτέρα. Ενώ με την εμπειρία των 15 χρόνων εδώ μέσα στο ραδιομέγαρο μπορώ να σου πω ότι δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι εδώ μέσα. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί, όντως, έχεις δίκιο. Που θα κεράσουν στη γιορτή τους εννοώ. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχει εδώ πέρα πάρα πολλούς σταλιροπαγίδες. Έχει και μερικούς που πραγματικά κυριολεκτικά, Γιώργο, έχουν τρυπήσει τις δεκάρες. Το σηκώ στον αέρα. Σήκω στον αέρα. Δεν βλέπεις ποιος είναι. Μόλις είπες για αέρα, μάσηξε. Το κολυτάρι μου είναι να πάμε με την εθνική. Με τη μία, με τη μία. Στον μπάσκετ καλά πάτε. Για τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή, ναι. Ναι, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, πήρες και τον. Τον Γκάρετ. Τον Γκάρετ, παιχτάρασε. Έβγαλα Μοσκοβίτη, μου τα άκουγα. Παιχτούρα είναι ο Γκάρετ, να ξέρεις. Είναι σταθερός, μπορεί να σου βάζει 10-12 ποντάκια, να σου παίρνει τα rebound. Μαχητής είναι. Και στα επιθετικά και στα αμυντικά τα rebound. Δυνατός είναι. Αρκεί να είναι στη μέρα του. Το μόνο του ελάττωμα να ξέρεις ότι είναι καλαθοσφαιριστής ο οποίος έχει εκρήξεις. Την απόδοσή του. Δεν είναι τόσο μα τόσο σταθερός, παιδί μου, σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή μπορεί να σου παίζει ένα μάτς και να σου βάλει 15, 18, 20, 22 πόντους. Και μετά να βάλει 2. Και στο άλλο σου βάλει 4 πόντους, παιδί μου. Αλλά κατά 70-75% το τιμάει το συμβόλαιο του, να ξέρεις, γιατί τον πρόσεχα στον ΠΑΟΚ όταν έπαιζε. Καλό παιχτάκι είναι, πολύ καλή κίνηση. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Άντε βγες και μίλα. Βγες γιατί έχεις και εσύ τα δικά σου να πούμε. Λοιπόν, μόνο σήμερα, Τάσος Τρέγιας εδώ στο στούντιο, με Ράδιο Μαρμίτα εκπομπή. Είπαμε, ο συμπαραγωγός και καλός φίλος Ζάχος Ντρούλινγκ Γρηγοριάδης απουσιάζει, το παλικάρι μας γιορτάζει, έχει γενέθλια, κλείνει τα 51, χρόνια πολλά Ζαχαρία, να είσαι γερός φίλε, πάντα να έχεις την υγειά σου, να έχεις επιτυχίες και όμορφες στιγμές, μόνο σε προσωπικό επίπεδο όμως. Έτσι, ό,τι θες τη ζωή σου μέσα, εκτός από το οπαδικό. Στο οπαδικό σου εύχομαι τα χειρότερα. Έτσι, να μείνεις εκεί όπως είσαι στάσιμος και να χειροτερέψει η κατάσταση. Ειλικρινά σου μιλάω, με όλη μου την καρδιά, όλη τη δύναμη της ψυχής μου, σου εύχομαι και το ένα, αλλά και το άλλο. Τι καλοκάγαθες ευχές είναι αυτές. Είναι ειλικρινείς δηλώσεις που σπανίζουν στα Ερτζιανά, τουλάχιστον εδώ της πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, να ξέρεις. Λοιπόν, επειδή έχω ένα ευρώ. Ναι. Και δεν ξέρω τι θα το κάνω. Πάντως μπρόκει στην εθνική. Θα βάλει σε κανένα πρώτο σκόρε. Όχι. Τι. Περίμενε. Αυτό οπότε το κάνω στον αέρα πιάνει. Για πες. Λοιπόν. Εδώ. Τι θα το κάνεις το βουλάκι. Περίμενε. Να. Περίμενε. Λοιπόν.
Γιβραλτά-Δανία. Πάμε παρακάτω. Γιβραλτά-Δανία, ρε φίλε, το δίνει 1,18 το over. Έλα, πάμε παρακάτω. Ναι, αλλά συγγνώμη λίγο, να σου πω τώρα κάτι. Γιβραλτάρ-Δανία δίνουν 1,18 το over. Ή τι απέξουμε, under. Όχι. Το Γιβραλτάρ, πρόσεξε να δεις, μπορεί να έχει χάσει, δεν έχει όμως διασυρθεί. Άμα δεις οι δύο ήττες που έχει, με 0-1-0-2 είναι. Παίξε το overάκι. Παίξε το αντεράκι. Ιρλανδία-Ελβετία. Πώς? Ιρλανδία-Ελβετία. Ξέρω ότι έχεις καψούρες στους Ιρλανδούς. Ναι, οι Ελβετοί δεν πάνε και καλά το τελευταία, νομίζω. Νομίζω. Εγώ δεν παρακολουθώ, αλλά έχω την εντύπωση αυτή. Πόσο δίνει τον Άσο? Δεν έχω αποδόσει τώρα, έχω μπει σε εφαρμογή. Ιρλανδία, Ελβετία. Ναι. Χι, ημίχρονο Άσο τελικό είναι πολύ ωραίο σημείο. Νήσι Φερόε, Σουηδία. Νήσι Φερόε, Σουηδία. Δεν έχουν Ρανιέρι, Σουηδοί. Δεν ξέρω. Αν δεν έχουν Ρανιέρι, παίξτε το διπλό. Νορβηγία, Μάλτα. Μόνο εμάς κέρδισε μέσα έξω. Νορβηγία, Μάλτα. Νορβηγία, Μάλτα. Λατρεύω το Όσλο. Ρουμανία, Ισπανία. Ρουμανία, Ισπανία. Ρουμανία, Ισπανία. Ιός και πατήρ Λουτσέσκου. Είμαι σίγουρος ότι έχουν δώσει συμβουλές. Οπότε παίξτε το διπλό κάργα. Με τη μία. Επειδή δώσα συμβουλές. Ναι. Ισραήλ, Σκόπια. Πώς? Ισραήλ, Σκόπια. Ισραήλ, Σκόπια. Άσο από εδώ μέχρι Χαλκιδόνα. Αρμενία, Ιταλία είναι στο 63. 1-1 ήταν. Είναι 1-1 ακόμα. Προηγήθηκαν οι Αρμένοι με ένα λάθος των Ιταλών, το βλέπα το μάτς. Μας ενδιαφέρει αυτό, ε. Ναι, στον όμιλό μας είναι. Ναι. Βοσνία, Λιχτεστάιν έχει. Φιλανδία, Ελλάδα, τι θα παίξουμε. Να πούμε ότι παίζει με 10 η Αρμενία, έτσι. Ναι, ναι. Φιλανδία. Ελλάδα, τι θα παίξουμε. Κοίταξε, αυτό είναι ένα πονηρό μάτς. Γιατί η Ελλάδα, νομίζω, με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός νίκης, τίθεται εκτός. Είναι και το ντεμπούτο του νέου ομοσπονδιακού προπονητή του Ολλανδού. Διαφεύγει το όνομά του, δεν το μάθαμε ακόμα. Ντεκάτι, πώς το λένε εσύ, Κιώση, τι έγινε, πού είναι το μυαλό σου, Κιώση, πώς το λένε τον ομοσπονδιακό προπονητή, μόνο όταν είναι ο συνοπαδός εδώ πέρα, χθες βοηθούσε, άκουγα. Ο Σιπ, Φανσιπ. Φανσιπ, ναι. Καλά είπα εγώ. Το πλοίο. Ναι, Τζον Φανσιπ. Ναι. Να έχεις το μυαλό στο πλοίο. Και εγώ νόμιζα Ντίνο Τζοφ. Λοιπόν, Μπαχρέιν, Ιράκ 1-0. Μπαχρέιν, Ιράκ. Πολύ θα ήθελα να ζω στο Μπαχρέιν. Κατάρ, Αφγανιστάν 4-0. Κατάρ, και άλλοι πρόσφυγες θα έρθουν. Απελπίστηκαν οπαδικά και τα. Και ένα ακόμα έχει. Κουβέιτ, Νεπάλ 2-0. Κουβέιτ, Νεπάλ. Το Νεπάλ λεγόταν και κάπως αλλιώς. Πώς λεγόταν το Νεπάλ? Είμαι από τις σημαίες. Α, Ταϊλάνδη, Σιάμ. Καλά. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι δεν θα παίξει τίποτα το ευρώ μου. Φεύγω. Το συμπέρασμα είναι ότι πάνε βάλε πρώτο σκόρερ στο ευρώ σου τον Κουλούρη. Πάνε τον Κουλούρη. Σε φόρμα. Σε φόρμα είναι, ρε φίλε. Θα παίξει. Πάνε σπρώξτο. Ένα ευρωλάκι, αν δίνει 20, θα κάνει 20. Αν μα κεράσει κι εσύ κανένα γλυκάκι από αυτά εδώ τα no-name που έφερε ο Κουκουρούκος, ο Μικη Μάουρα. Κάτι no-name, κάτι. Άκης γράφει πάνω. Σάκης, Μάκης, Τάκης. Δεν ξέρω τι λέει. Τράκης. Τράκης μπορεί να λέει, γιατί τα είδα και περίεργα ήταν από μέσα. Πάμε στα διαδικαστικά της εκπομπής Radio Marmita. Άλλο ένα βράδυ κοντά μας η Mazda Amanatidis. Εξειδικευμένο συνεργείο Mazda. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση, Παπάφη 205 και τηλέφωνο στο 2310-924-931. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεωτικά και χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης. Χοιρινό κοτόπουλο, σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου, ντελιβεριά στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας από το Πορκίτο Ψητοπολείο. Αλήθεια είναι ότι παίζει το όνομα Ιέρο του Ισπανού για τον Άρη.
Και όσοι δεν μας τα λες καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Χαριστέα, άντε. Άντε ρε Χαριστέα, καλά σου και περάσου εκεί στην ησυχία τους. Τι θες τώρα δηλαδή, τώρα να έχουμε ιστορίες, τώρα ανταγωνισμούς κτλ. Καλά είναι οι άνθρωποι εκεί, χάσανε από το Βόλο, τον Νεοφώτιστο, τον Μπέο. Φέρανε εκεί με το Ζόρι, με τον Όφι. Άστος εκεί, Χαριστέα, τώρα μας πας στα νεύρα να πούμε. Καλά πάμε, άντε δεν είμαστε και καλά. Άντε Κομαρινάκης παίρνει την Όφα, μην μας γυρνά στα μάτια ρε Χαριστέα τώρα. Να ποιος ιέρο τώρα, μας φέρει τον ιέρο. Να έχουμε άλλες ιστορίες στην πόλη. Κοντά μας και η παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο, πραγματικά με θέα, όλη την παραλία της πόλης μας, της εκπληκτικής νύφησης του Ερμαϊκού. Κυριολεκτικά βρίσκεστε με την παρέα σας δίπλα στο κύμα. Αμολάτε το ποδαράκι, βγάζετε να πούμε παπουτσάκι, καλτσούλα και βουτάτε το ποδαράκι μέσα στη θάλασσα. Στο καπάκι πίνετε και τη ριτσινάρα και την τσιπουράκλα. Γουστάρετε και τα εδέσματα, τα θαλασσινά, τα σπέσια, τα ολόφρεσκα, τα μοσχομυριστά από την ψαροταβέρνα Καρεκλάς και εντυπωσιάζετε όλη την παρέα σας και βγάζετε τα γούστα σας. Απογειώνεστε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά της ψαροταβέρνας Καρεκλάς, τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ζετσίνας, ούζου τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938, στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής ο Φούλη 76, στην Καλαμαριά, στο Καραμπουνάκι, δίπλα από το ΣΑΡΚ, για τους βλάχους. Τηλεφωνήστε και κλείστε εγκαίρως τραπεζάκι, ρεζερβέ, γιατί πατιούνται πραγματικά όλοι οι πελάτες και οι πελάτησες, στο 2310. 4-13-2-30, επαναλαμβάνω, 2310-4-13-2-30, τηλεφωνείτε, το σηκώνει ο αδερφός Βασίλειος και κλείνετε το τραπεζάκι σας για να εξασφαλίσετε σίγουρα γούστα στην ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Επαγγελματίες της πόλης υποστηρικτές, θα τους πούμε στις 9, να μην κουράζουμε και εσάς, αλλά να μην ξεφύγουμε και από το break των 8.30 που πρέπει να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4 των FM. Μόλις θα επανέλθουμε θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο, το ρεπόρτερ του All About Άρης και του Άρη φυσικά, για να μας ενημερώσει τι γίνεται με τον Ιέρο. Ξεκίνησε και η διάθεση εισιτηρίων για το πολύ κρίσιμο μάτς του Άρη με τον Παναθηναϊκό, γιατί όλοι καταλαβαίνετε ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Άρης και είναι επιτακτική η νίκη όσον αφορά το επόμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε αναγούλες, λέω εγώ. Και εσείς αυτό λέτε, αλλά ντρέπεστε να το πείτε. Τι να κάνουμε. Λίγο αργότερα που θα ανοίξω γραμμές και θα σας δώσω την ευκαιρία να αντιπαρατεθούμε, εδώ θα είμαστε. 23-10-287 και τρεχταράκια. Θα τα πούμε εκτενέστερα. Πώς το είπα, εκτενέστερα είναι σωστό. Γιατί είμαι και εγώ βλάχος, είμαι λίγο βλαχοκαμπόης από την Νεάπολη. Και είμαι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Να ξέρεις, στα 42, ξέρω εγώ, ξανά έκατσα σε ένα επαγγελματικό λύκειο απογευματινό να πάρω κανένα πτυχίο, ξέρω εγώ, εργοδικού δομικού έργων, να φάρουμε κάνα κατοστάρικο από τη δουλειά παραπάνω. Με κατάλαβες. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σήμερα, φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Βλαχοκαμπόες, τσουμπανοτραβόλτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Στρέγια Ιατρόπουλο σήμερα. Στο μικρόφωνο ο φίλος μας ο Ζάχος και συμπαραγωγός απουσιάζει λόγω εορτής και γενεθλίων. Χρόνια πολλά και πάλι στον φίλο μας τον Ζάχο. Να στείλουμε και πολλά χαιρετήματα στην καλή φίλη μας ακροάτρια, φανατική εδώ της εκπομπής, στην Γρηγορία, η οποία από το πανέμορφο νησί της Ρόδου οδεύει με το καράβι για την Τουρκία. Παναδώσει χαιρετήματα στον Ερτογκάν. Δεν ξέρω να πάει να κάνει και καμιά μεταγραφή για τον αγαπημένο τους κίτρινο σύλλογο. Χαιρετίσματα στη Γρηγορία, τη φίλη μας εδώ, φίλη του Ζάχου δηλαδή, και κατ' επέκταση δικιά μου, γιατί ο Ζάχος έχει πολλές φίλες. Εγώ δεν έχω φίλες πάλι. Καλό είναι αυτό. Και στην παρέα της, έτσι. Καλά με το καλό να πάτε και ελπίζουμε να μην σας δούμε σε κανένα φουσκωτό σαν λαθρομετανάστες ή μετανάστες, όπως θέλετε. Πείτε το, ανά τη επιστροφή σας προς την πατρίδα. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν από λίγο, υπάρχει αποκάλυψη για τον επόμενο προπονητή του Άρη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το All About Άρης που έκανε και την αποκάλυψη, είναι ο Ιέρο, ο Ισπανός θρύλος, πραγματικά μεγάλος ποδοσφαιριστής, είναι ο πρώτος στόχος του Άρη για τεχνική ηγεσία της ομάδος. Εξετάζεται και η περίπτωση του Γκούτι, περισσότερα όμως και καλύτερα, να μας ενημερώσει ο δημοσιογράφος
του All About Aris ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, για να μας τα πει πολύ καλύτερα από ό,τι εγώ. Καλησπέρα Νίκο. Τι γίνεται? Ό,τι γίνεται ακούγεται. Σωστό και μαθαίνετε. Πάντα. Πάντα. Σε τι κατάσταση βρίσκω? Σίγουρα όχι καλύτερα από τη δική σου. Εντάξει. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστό. Και αυτό. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η υπόθεση επόμενου προπονητή Άρη? Νομίζω ότι, Νίκο, πριν μου να σε ενημερώσεις, ναι, ότι ο ερχομός, η έλευση Χαριστέα αλλάζει λίγο τις καταστάσεις, τα δεδομένα στον Άρη, προς το καλό θα πω εγώ. Έχω αυτή την εντύπωση γιατί έχει πάρα πολλές διασυνδέσεις με μακροχρόνια θητεία σε ευρωπαϊκές ομάδες κτλ. Έχει πάμπολες γνωριμίες, ναι, και νομίζω ότι όταν ξεκινάει και λέει για Ιέρο και για Αγκούτη, εμένα προσωπικά σαν φίλο του ΠΑΟΚ μου σπάει τα νεύρα. Ναι, δηλαδή, ναι, αρχίζει να μου τη δίνει. Καλά είχαμε την ησυχία μας. Μια χαρά ήταν ο Ερέρα, μια χαρά ήταν ο Σάββας ο Παντελίδης. Τώρα τι Ιέρο ακούω και Αγκούτη, δηλαδή δεν θέλω να ακούω χαζά. Ναι. Ναι. Κοίτα, ο Χαριστέας με τον ερχομό του στον Άρη φέρνει και μια διαφορετική φιλοσοφία. Και έχει κρίνει ότι πέραν του ποδοσφαιρικού κομματιού καθαρά, εντάξει, στο οποίο ο Άρης χρειάζεται να παρουσιάσει μια εξέλιξη, λείπει μια προσωπικότητα από τα αποδυτήρια. Γιατί όσο εξελίσσεται η ομάδα και φέτος το ρόστερ εξελίξει και αρκετά, είναι η αλήθεια, κάτι αντίστοιχο δεν έχει γίνει και στον πάγκο. Και έχει λοκάρει, όπως αποκάλυψε και σήμερα το Λαμπαουτάρης, σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, δύο μεγάλα ονόματα, όχι απλά στο ευρωπαϊκό αλλά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, οι συγκεκριμένοι, δύο θρύλοι της Ρεάλ Μαδρίτης στα χρόνια τους ως ποδοσφαιριστές, δύο προπονητές που δεν έχουν τη μεγάλη εμπειρία, είναι η αλήθεια, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ψάχνει και ο Άρης με τον Χαριστέα πλέον. Δεν, συγνώμη, θέλει... δεν είναι και αυτό... Δεν είναι η μεγάλη εμπειρία που δεν έχουν, μάλιστα, δεν είναι αυτό που ψάχνει. Μπράβο. Ο Άρης. Με τον Χαριστέα ο Άρης πάει σε μια διαφορετική φιλοσοφία όσον αφορά τον επόμενο προπονητή. Θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι περισσότερο μπολιασμένος, να το πω, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, με νέες ιδέες και προσωπικότητα. Αυτοί οι δύο συνδυάζουν, εντάξει, βέβαια ο Ιέρο ξεφεύγει λίγο από το ηλικιακό target group στο οποίο είχε εστιάσει ο Άρης, δηλαδή 40 με 45 χρονών, όπου είναι ο Γκούτι για παράδειγμα, μάλιστα, που είναι σε 42 του, αλλά και πάλι είναι ένας σχετικά νέος προπονητής, ένας άνθρωπος ο οποίος πέρυσι, θυμίζω, είχε κοτσάρει την Εθνική Ισπανία στο παγκόσμιο, σε μια απόφαση βέβαια λίγο εξπρές της Ισπανικής Ομοσπονδίας, γιατί για όσους δεν θυμούνται, η Ισπανία ήταν να κατέβει στο παγκόσμιο πέρυσι με το Λοπετέγγι, αλλά επειδή λίγο πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ υπέγραψε με την Ρεάλ, επήλθε και μια ρήξη σχέση με την Ομοσπονδία, αποχώρησε από την Εθνική και λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η Ισπανία ανέλαβε ο Ιέρο, ο οποίος χέρι της εκτίμησης γενικότερα της Ισπανικής Ομοσπονδίας, συνεπέγεται τη λέξη και τεχνικός διευθυντής δύο φορές τα προηγούμενα χρόνια. Τη μία φορά μάλιστα ήταν το 2010, όταν η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο τότε. Τεχνικός διευθυντής στην Εθνική Ισπανίας. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και το 2010 φυσικά με την κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλου. Έχει προπονήσει και την Real Oviedo, εντάξει, χωρίς μεγάλη επιτυχία, ok. Έχει δουλέψει στις ακαδημίες Real και στην δεύτερη ομάδα, την Καστίγια. Έχει διατελέσει βοηθός του Κάρλο Αντσελότη στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ιέρο σίγουρα είναι με μεγάλη προσωπικότητα, αυτό το οποίο θέλει ο Χαριστέας για τα αποδυτήρια. Γνωρίζοντας ότι έχει ένα καλό ρόστερ, θέλει και ένα έτσι, άνθρωπο τον οποίο θα σέβονται όλοι. Και δεν μιλάω για τον αυτονόητο σεβασμό που πρέπει να υπάρχει στο θεσμό του προπονητή, μιλάω για το κάτι παραπάνω, το οποίο νομίζω ότι με Παντελίδη δεν υπήρχε. Και γενικότερα με Έλληνα προπονητή δύσκολο μπορεί να υπάρξει. Τώρα αν μου πει. Να συγκρίνω για θέμα σεβασμού πάντα, έτσι. Ναι. Ιέρο με Παντελίδη. Εντάξει, νομίζω ότι θα επικρατήσει ο Ιέρο, αν είναι ο επόμενος. Ο παίχτης έτσι κι αλλιώς, κάθε ποδοσφαιριστής, όποιος και αν είναι ο προπονητής του, είναι αυτονόητο, πρέπει να το σέβεται. Αλλά με τον Ιέρο έχεις πολλούς λόγους παραπάνω για να σου βγάζει σεβασμό. Και να σε φτιάχνει κιόλας και σαν προσωπικότητα μέσα από το δίδυμα, ότι εγώ παίζω για τον Ιέρο, ας πούμε, για τον Χι Ιέρο, για τον Γκούτι. Ναι. Παίζω το πως θες. Έτσι είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό ψάχνει ο Χαριστέας, σε συνδυασμό με έναν προπονητή, επαναλαμβάνω, που είναι μπολιασμένος, έχω χρονοποδόσφαιρο με νέες ιδέες, να περάσει μια διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στον Άρη και ενδεχομένως και στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, στο μεγαλύτερο κομμάτι του. Και η άλλη περίπτωση, πιο κοντά στις ηλικίες που θέλει ο Άρης
είναι αυτή του Γκούτι. Μάλιστα. Ο οποίος πέρυσι ήταν βοηθός προπονητής στην Μπεσίκτας και αυτός έχει τελειώσει προπονητής στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Πιο κοντά, επαναλαμβάνω, ηλικιακά σε αυτό το οποίο ψάχνει ο Άρης, θα έχει ο Χαριστέας και με τους δύο συνάντηση στην Ισπανία, όπου θα ταξιδέψει την ερχόμενη Κυριακή στη Μαδρίτη συγκεκριμένα ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Άρη, προκειμένου να μιλήσει και με τον Ιέρο και με τον Γκούτι. Είναι οι δύο περιπτώσεις, επαναλαμβάνω, που έχει συγκορυφθεί της λίστας του. Αν δεν βέβαια δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει καμία από τις δύο. Αλλά για να πηγαίνει να συζητήσει, σημαίνει ότι έχει υπάρξει ήδη επαφή και έχει πει 2-3 πράγματα και με τους δύο. Και άρα για να πηγαίνει να τους βρει, σημαίνει ότι και οι δύο βλέπουν θετικά τον Άρη. Την προοπτική του Άρη. Και με Ραούλ συνάντηση, νομίζω. Ναι, εκείνο είναι το άλλο κομμάτι, δεν έχει να κάνει με τη θέση του προπονητή του Ραούλ. Εντάξει, με τον Ραούλ ο Χαριστέας γνωρίζεται επειδή ήταν συμπαίχτες στη Σάλκε. Έχουν διατηρήσει μια σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Και θα, από τη στιγμή που θα βρεθεί στη Μαδρίτη, θα εκμεταλλευτεί την παρουσία του στην Ισπανική πρωτεύουσα για να έχει και ένα ραντεβού με τον Ραούλ για άλλα ζητήματα. Άλλες φύσεις που αφορούν πάλι βέβαια τη λειτουργία του Άρη, να ανοίξει ένας διάβλος ενδεχομένως και με την Ρεάλ Μαδρίτης, πολύ μακρινό, δεν θα πρέπει να το δώσουμε τόσο μεγάλη βάση, αυτό είναι η αλήθεια. Ας γίνει με το καλό, γιατί δεν έχει φιξαριστεί το ραντεβού με τον Ραούλ, απλά υπάρχει πρόθεση να γίνει. Η σημασία έχει να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των συναντήσεων με Ιέρο και Γκούτι. Και επαναλαμβάνω, για να πηγαίνει ο Χαριστέας στην Ισπανία, σημαίνει ότι και οι δύο είναι ενήμεροι για τον Άρη και οι δύο βλέπουν θετικά την προοπτική του Άρη. Μία ερώτηση. Η απάντηση είναι προαιρετική, φίλε Νίκο. Αν θες απαντάς δηλαδή, αν θες δεν απαντάς. Ιέρο και Γκούτι είναι δύο τέρατα ιερά πραγματικά που έπαιξαν σε μεγάλους ισπανικούς συλλόγους και όχι μόνο. Με τεράστια εμπειρία ποδοσφαιρική. Ναι. Γνωρίζουν τον αγωνιστικό χώρο πολύ περισσότερο και καλύτερα από ό,τι την κρεβατοκάμαρά τους. Έτσι, ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Ωστόσο, από τα λεγόμενά σου και από τι προκύπτει το ρεπορτάζ, δεν έχουν μεγάλη προπονητική εμπειρία σαν πρώτοι προπονητές. Δηλαδή έχουν αρκετές διακρίσεις σαν βοηθοί, σαν προπονητής ακαδημιών κτλ. Αλλά στο να αναλάβουν τα ηνία μιας ομάδας έξω από την Ισπανία ή και στην Ισπανία, αν θέλεις ακόμα, δεν την έχουν αυτή την εμπειρία. Τι εννοώ, ότι δεν θα μπορούσαν, ας πούμε, οι Ιέρο και Γκούτι με το βιογραφικό που έχουν να αναλάβουν, ας πούμε, μια Βαγιαδολίδ, μια Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ενδεχομένως, ναι. Φυσικά. Ναι. Γιατί δεν έχει γίνει, ας πούμε, αυτό? Γιατί δεν πρέπει να προβληματίσει λίγο, λίγο αυτό εδώ πέρα? Δεν το λέω για πίκα, προς Θεού, έτσι. Καλά, ναι, εντάξει. Άλλο τα πικάρουμε, άλλο τα κάνουμε καζούρα, άλλο τα μιλάμε σοβαρά. Ναι, πρόσεξε με. Ο Άρης πηγαίνει σε αυτές τις δύο περιπτώσεις γνωρίζοντας όντως ότι η προπονητική τους εμπειρία δεν είναι μεγάλη. Απλά επαναλαμβάνω ότι επιλέγει με ρίσκο, κακά τα ψέματα, εντάξει, γιατί και οι δύο περιπτώσεις έχουν το ρίσκο τους, επιλέγει να πάει σε αυτούς ποντάροντας περισσότερο σε άλλα πράγματα και όχι τόσο στην εμπειρία, γιατί δεν μπορείς να έχεις και την εμπειρία και έναν άνθρωπο που νιώθει από το σύγχρονο ποδόσφαιρο και να είναι και νεαρός ηλικία. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Και προπονητικές γνώσεις. Και προπονητικές γνώσεις. Εντάξει, ο Άρης τα τελευταία χρόνια και πέρυσι που επέστρεψε στη Super League πήγε στην εμπειρία περισσότερο. Εντάξει, σε βάθος χρόνου δεν του βγήκε ούτε με τον Ερέρα ούτε με τον Παντελίδη. Μάλιστα. Εντάξει, άρα επιλέγει ο Χαριστέας αυτή τη στιγμή που το έχει πάρει και πάνω του κιόλας, σε συνόηση βέβαια πάντα με τον Θόδωρο Καρυπίδη, να πάει σε κάτι διαφορετικό. Γνωρίζοντας ότι, επαναλαμβάνω, δεν έχουν προπονητική εμπειρία. Αλλά εγώ θα σου φέρω και ένα παράδειγμα τώρα που έρχεται, υπάρχουν και άλλα φαντάζομαι. Ο Ίβιτς όταν ανέλαβε τον ΠΑΟΚ, τι προπονητική εμπειρία έχει? Έλαντε. Υπήρχε ένα θετικό όμως από τον Ίβιτς. Το ότι ήξερε τον οργανισμό. Όχι μόνο. Ήξερε την ελληνική και πραγματικότητα. Και την ελληνική πραγματικότητα, σίγουρα, σε κάθε περίπτωση. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δουλέψει μόνο στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Είχε δείξει έργο εκεί πέρα. Τον εμπιστεύτηκαν την πρώτη ομάδα και μακροπρόθεσμα είδε σε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος έπαιζε καλό ποδόσφαιρο και κέρδισε ο Κίβιτς μέσω αυτής της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ και ένα καλό συμβόλαιο. Σωστή επισήμασή σου. Στη Μακάμπη. Υπήρχαν ταμείων, αλλά υπήρχαν και κανένα δύο σύνδε, παιδί μου. Υπήρχαν, δηλαδή, ότι γνώριζε τον ΠΑΟΚ από μέσα από πρώτο χέρι. Ναι. Γιατί φορούσε το σορτσάκι και τη φανέλα μέχρι πριν ένα-δύο χρόνια. Σίγουρα. Και ότι γνώριζε και την πραγματικότητα, δηλαδή ποια είναι η ΕΠΟ, έτσι, ποια είναι η ΚΕΔ, ποια είναι η ισχυρή εξωαγωνιστικά, σημαίνει Ολυμπιακός. Ναι, σίγουρα. Ο Ίβιτς, ας πούμε, αν δεν καθόταν στον πάγκο της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ, ποιος σου λέει ότι θα τον πρότεινε κάποια ομάδα από την Ελλάδα να την αναλάβει? Δύσκολο. Δύσκολο, είδες. Δύσκολο. Τον εμπιστεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς. Και τον εμπιστεύτηκε ο ΠΑΟΚ, ναι, κόντρα σε ένα τεράστιο όνομα που ήταν σημαία του συλλόγου του, Μπάμπλο Γκαρσία, ο οποίος μπορούσε να αναλάβει. Αυτό ακριβώς. Εντάξει. Έτσι. Δηλαδή, το ότι ο Γκούτι, ας πούμε,
δεν έχει προπονήσει κάποια ομάδα στην Ισπανία. Μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση του Ίβιτς. Για τον Ιέρο υπάρχει η παρουσία του πέρυσι στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ, μάλιστα. Μπορεί να ήταν okay, μια κίνηση λίγων ημερών, γιατί τους πίεζε και ο χρόνος, αλλά και πάλι επιλέξανε τον Ιέρο. Mm-hmm. Άρα κάτι είχαν στο μυαλό τους, κάτι ξέραν παραπάνω σίγουρα για το συγκεκριμένο. Και όταν κάθεσαι σε πάγκο της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ, δεν είναι τυχαίο. Σε όλα υπάρχουν μέσα στη ζωή, Νίκο, τα συν και τα πλην. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα, εδώ ήρθε ολόκληρος Μπερμπάντοφ. Μπερμπάντοφ, παιδιά, πολλοί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει και το έχουν ξεχάσει. Και δεν έπιασε. Όχι, δεν έπιασε. Δεν άγγιξε. Δεν άγγιξε. Πιο παλιά στον Άρη είχε έρθει Αμορόζο. Πέρασε και δεν ρε φίλε. Αμορόζο, ρε φίλε. Δηλαδή οι πιτσιρικάδες τώρα, οι 18άριδες. Δεν το θυμούνται. Που ακούνε οι Αριανοί, οι 18άριδες ή οι Παοξίδες. Ποιος είναι αυτός ο Αμορόζο τώρα, τι είναι αυτός, η Παγοπόλης, είναι στη Μηχανιώνα. Ο Αμπρέου. Και αυτός. Αμπρέου. Αμπρέου. Αργεντίνος δεν ήταν αυτός. Ουργανός, συγγνώμη. Αμπρέου, ρε φίλε. Ουργανός. Κοίτα να πω κάτι. Η πορεία σου τα προηγούμενα χρόνια κάπου δεν σου εξασφαλίζει και την επιτυχία στην επόμενη δουλειά σου. Ένας γνωστός μου μου λέει μια ωραία τάκα πολλές φορές, γενικότερα μου λέει, πριν 25 χρόνια λέει, τραγουδούσα λέει δίπλα σε ονόματα λέει. Τώρα λέει, πώς μπορώ να τραγουδήσω. Δεν μπορώ, έχουν περάσει 25 χρόνια. Άλλο τι έκανες πριν 5 χρόνια, άλλο τι κάνεις τώρα. Εντάξει φίλε, και ένας που πάει όμως και 50 χρόνια στα μπουζούκια, δεν σημαίνει ότι ξέρει για να παίζει και μπουζούκι. Δεν μαθαίνει και μπουζούκι. Το ότι ο Μπερμπάτοφ ήταν ο Μπερμπάτοφ που ήταν, ας πούμε, έπιασε αυτό το παράδειγμα στη United, δεν σημαίνει ότι θα είναι το ίδιο και στον ΠΑΟΚ, στον ΧΙΠΑΟΚ. Ωραία. Βλέποντας και κάνοντας λοιπόν, να περιμένουμε να δούμε καταρχήν ποια θα είναι η κατάληξη, γιατί είναι μια απλή επαφή και βγήκε η είδηση μέσω του All About Aris, όπως είδα. Ναι. Έτσι. Και το επιβεβαίωσε και η ΠΑΕ στη συνέχεια, που και αυτή έδωσε την είδηση για το ταξίδι του Χαριστέα στην Μαδρίτη την ερχόμενη Κυριακή. Και βλέποντας και κάνοντας. Άρα είναι πιθανό, δεν λέω σίγουρο, είναι πιθανό στις αρχές επόμενης εβδομάδας να έχουμε οριστική εξέλιξη με το θέμα του προπονητή. Πολύ ωραία. Να μας πεις λίγο και δύο λόγια για το φιλικό με τον Ολυμπιακό Βόλο, για να κλείνουμε μέχρι τις 9. Του Άρη, έτσι, για να μην είμαστε κακοπροαιρέτοι και λένε ότι επειδή λείπει ο Ζάκος δεν μιλάμε για Άρη. Όχι. Η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα είναι ουδέτερη εκπομπή. Έτσι. Άλλο το ύφος που είχαμε πιο παλαιότερα όταν ήμουν μόνος μου, και άλλο τώρα που είμαστε με συμπαραγωγό τον Ζάκο. Είναι μια εκπομπή λόγου και τέχνης, αυτά είναι γνωστά. Έτσι, πάντα. Και ποιότητας. Και ποιότητα. Λοιπόν, αύριο στις 6 είναι αυτό το φιλικό με τον Ολυμπιακό Βόλο στο γήπεδο του Μακεδονικού. Νέα Ευκαρπία. Νέα Ευκαρπία, βεβαίως. Ωραία, φίλε, τι δόξεις έχω ζήσει με το Μακεδονικό Νεαπόλεο το 1981. Έπαιζε. Ζούσες το 81. Όχι, το 90 γεννήθηκα. Ωραία, φίλε, σε υγρή κατάσταση ήσουν το 81. Λοιπόν, Τσιρόνης, Καραμίχαλος, έπαιζε ο Ζίνδρος του Άρη. Κερμανίδης, του ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά. Λέτσκας, τερματοφύλακας. Δράμπης, πρέπει να παίξει και ο Δράμπης. Αν θυμάμαι καλά, του Άρη. 1981, με έδρα την Νεάπολη, Μακεδονικός Νεάπολης, την Παράγκα στη Βενιζέλου. Ξέρεις εκεί πέρα που είναι. Ξέρεις που είναι η Παράγκα του Μακεδονικού στη Νεάπολη. Δεν τα ξέρω τόσο καλά για να μεγαλώσω. Δεν νιώθεις εκεί. Πού να νιώθεις, αφού δεν είσαι αποδυτικά. Με τα δυτικά δεν έχω πολλές παρτίδες. Ναι, ρε φίλε, και γινόταν πραγματικά, παίρναμε το λεωφορείο από τη Νεάπολη, από τη Λαγκαδά, πιτσιρικά, 11 χρονών ήμουν εγώ τότε. Για να πάμε στην Ευκαρπία και μιλάμε για sold out. Όταν λέμε sold out, φίλε, 6.000, πόσο 57. Πιο ρομαντικά χρόνια. Ναι. Ναι, απίστευτα. Απίστευτα όμορφα χρόνια. Τώρα τι με θύμισες. Στο γήπεδο του Μακεδονικού. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 6 ώρα λοιπόν αυτό το φιλικό, στο οποίο θα εστιάσουμε περισσότερο σε πρόσωπα, νομίζω, παρά στο σύνολο. Δηλαδή στον Αμπούμπα, ο οποίος πέρασε σε δεύτερη μοίρα ο δανεισμός του από την Αντ λόγω των όσων είχαμε με τον Σάββα Παντελίδη τις προηγούμενες μέρες. Θα κάνει τον επίσημο ντεμπούτο του ο Γάλλος μέσος. Να δούμε και τον Άλεξ Μενέντεθ, ο οποίος δεν αποχώρησε. Παρέμεινε στην ομάδα που δεν έλυσε το συμβόλαιό του και ενεργοποιήθηκε στις τελευταίες μέρες. Προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και είναι πλέον η εναλλακτική του Μίχα Εκόρκουτ για το αριστερό άκρο της άμυνας. Να δούμε λίγο παραπάνω και τον Ντάνιελ Μαντσίνη. Να δούμε και τον Μπρούνο Γκάμα πάλι να παίρνει περισσότερα αγωνιστικά λεπτά από αυτά που του έδωσε ο Παντελίδης στο Βόλο και σε τι κατάσταση είναι. Είναι ερωτηματικό. Θα περιμένει και ο Τόλης ο Τερζής, νομίζω, μέχρι την επόμενη εβδομάδα για να δει κατά πόσο μπορεί να υπολογίζει τον Πορτογάλο για βασικό κόντρο στον Παναθηναϊκό και αν μπορεί να βγάλει δηλαδή πάνω από 50-60 λεπτά. Ποιους άλλους. Τον Βέλεθ να επιστρέφει και αυτός
μετά τον τραυματισμό του περισσότερο αύριο θα τον βοηθήσει να πάρει λίγα αγωνιστικά λεπτά για να είναι πιο έτοιμος για τον ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής. Επαναλαμβάνω, περισσότερο αναφιλικό προσώπων αυτό αύριο για τον Άρη στις 6 ώρα. Μιας που ανέφερα Παναθηναϊκό, από αύριο κυκλοφορούν και τα εισιτήρια για τον ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής. Mm-hmm. Ανακοίνωσε τις τιμές η ΠΑΕ και είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρέπει να το έχει στο μυαλό του ο κόσμος αυτό, άσχετα με τον άνθρωπο που θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας, γιατί είναι πιθανόν να είναι και ο Τόλης ο Τερζής αυτός που θα κουουουτσάρει τον Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Από τον οποίο Παναθηναϊκό, αυτό το οποίο τουλάχιστον παίρνουμε ως κλίμα μέσα τα ρεπορτάζ των Πρασίνων, είναι ότι το μάτς του Βικελίδης είναι τελικός για αυτούς και ότι τόσο το παιχνίδι κόντρα στον Άρη αλλά και αυτό με τον Ολυμπιακό θα κρίνουν το μέλλον του Δόνη. Ναι, σωστά. Στην ομάδα. Αυτός ο Τερζής είναι αυτός που ήταν με τον Άγγελο μαζί. Όχι έτσι. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Τόλης Τερζής ήταν πιο παλιά στη Βέρεια. Mm. Και από πέρυσι ήταν και βοηθός του Ερέρα και βοηθός του Παντελίδη. Πάντως θα έχετε με τα ονόματα με τους τραγουδιστές. Παντελίδης, Τερζής, θα δούμε κανένα Γονίδη, κανένα Χριστοδουλόπουλο. Ναι, είχαμε και τον Βαγγέλη, τον Πανταζή, τον γιατρό, ο οποίος αποχώρησε βέβαια. Φίλε, έχουμε μαζέψει αρκετό πράγμα. Να πούμε και να κλείσουμε με αυτό, για να σε αποδεσμεύσουμε να ξεκουραστείς κι εσύ, γιατί μετά έχεις και εσύ εκπομπή 10 η ώρα. Ότι ο Φετφατζίδης που κλείθηκε στην Εθνική είναι αναπληρωματικός στην 11η. Έτσι. Και φίλο Κουλούρη βλέπω βασικό. Ναι, δεν υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ μέσα. Να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Είναι ο Πασκαλάκης, ο Γιαννούλης, ο Πέλκας. Αλλά δεν είναι κανένας μέσα στην εντεκάδα. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Ο Βρουσάη ποιος είναι, ρε παιδιά? Ο Βρουσάη νομίζω είναι του Ολυμπιακού. Και είναι στην Ολλανδία, ναι. Βρουσάη παίζει εντεκάδα στην Εθνική. Το Βαλεριάνο τον απέκλεισε, έτσι. Μόνο ο Άγγελος τον πήρε. Άλλο κι αυτό. Το είδαμε και αυτό, ρε φίλε, δηλαδή. Άλλο κι αυτό. Νίκο Παπαδόπουλος, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Τάσο μου, καλή. Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο ρεπόρτερ του All About Άρη. Σας ενημέρωσε για όλα τα τελευταία νέα του Άρη, για το τι γίνεται με τον Ιέρο, για όσον αφορά το θέμα του προπονητή, το επόμενο προπονητή στον Άρη και του Γκούτι. Θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα των 9. Θα επανέλθουμε, θα σας δώσω δεκάδα Εθνικής Ελλάδος με τους Φιλανδούς στο Τάμπερε. Έτσι, να, απλά εντελώς ενημερωτικά σας λέω ότι από ΠΑΟ και Άρη δεν υπάρχει εντεκαδάτος. Εντάξει, βλέπω κάποιους πρώην του ΠΑΟΚ. Δύο βλέπω πρώην του ΠΑΟΚ. Ένας παίζει στο εξωτερικό και οι δύο μάλλον παίζουν στο εξωτερικό. Ο ένας σκοράρει και ανελιπώς τις τελευταίες αγωνιστικές. Αλλά βλέπω πολύ Ολυμπιακό, βλέπω και Παναθηναϊκό και πρώην της ΑΕΚ. Βλέπω πολύ. 4-2-3-1 βλέπω το σύστημα. Θα σας ενημερώσω μόλις επανέλθουμε με ράδιο Μαρμίτα σε 3-4-5 λεπτάκια από τώρα. Θα δώσουμε και κάποια αποτελέσματα στο στοίχημα, αλλά θα έχουμε και Στέργιο Αναστασιάδη να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου, όπως κάναμε με τον Άρη, γιατί έχει πολλά, πάρα πολλά να πει και ο Στέργιος. Πάμε στο break των 9 Χριστοκιώση και ερχόμαστε. Φάστε, επιστρέψαμε μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος σήμερα στο μικρόφωνο με Χριστοκιώση, τον ηχογλύφτη εδώ της εκπομπής μας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε συντροφιά παρέτσα. Ο συμπαραγωγός, ο Ζάχος, ο Ντρούλινγκ απουσιάζει. Ο Μικι Μάους της Μαρμίτας σήμερα γιορτάζει. Έχει και γενέθλια. Διπλή χαρά για τις φίλες του, που είμαι σίγουρος ότι είναι μαζί τους τώρα και διασκεδάζουν. Να πούμε, γιατί η διασκέδαση δική του 10 και 4 τελειώνει. Να ξέρετε. Χρόνια πολλά, φίλε Ζάχο. Υγεία, επιτυχίες σε προσωπικό μόνο επίπεδο, όχι σε οπαδικό. Να μείνεις εκεί σταθερά και μόνιμα, εκεί που είσαι μια χαρά είσαι και πολλά σου είναι. Λοιπόν, FM και ένα σχόλιο, μήνυμα αποστολή στο 54526 για όλους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν μηνυματικά με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα και για όσους βέβαια κρυφακούτε και όσες και τους ντροπαλούλιδες. Λίγο αργότερα θα δώσουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Να πούμε ότι κοντά μας άλλο ένα βράδυ είναι το στέκι του Κωστή. Υπέροχο, μοναδικό ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες όλα στα κάρβουνα. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, παρσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς σε κρεατικό πεντανόστιμα, ζουμερά,
μοσχομυριστά τα πάντα όλα στο στέκι του Κωστή. 23-10-6-27-27 το delivery. Μπορείτε να καλείτε τώρα και να κάνετε την παραγγελία σας. Ανδρέα Παπανδρέου 113 στη μοναδική Νεάπολη, γιατί πάντα στη Δύση είναι αλλιώς. 23-10-6-27-27 τηλεφωνήστε και κάνετε την παραγγελία σας. Όλα στα κάρβουνα, ψητοπολείο, σούβλες και σκάλες και σχάρες στο στέκι του Κωστή. Λοιπόν, έχουμε τον Στέργιο Αναστασιάδη, το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ 24 στην τηλεφωνική γραμμή, να μας ενημερώσει για όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου. Καλησπέρα, Στέργιο, τι κάνεις? Έλα, Τάζο, καλησπέρα και στους φίλους του Λίμπερο. Είσαι καλά, γορίνα, σε τι κατάσταση βρίσκω? Σε κατάσταση ξεκούρασης. Νιρβάνας, έτσι. Και έχω σκέψεις να δω την εθνική, να μην τη δω, είμαι στον τεμή, δηλαδή. Κοίταξε λίγο, επειδή... Θα τη δω με πολύ βαριά καρδιά. Μια συζήτηση που κάναμε... Την αλήθεια πάντα. Μια συζήτηση που κάναμε πριβέ, έτσι, πεντάλεπτη. Έχεις πρωτοποριακές πραγματικά ιδέες. Το μυαλό σου παίρνει 158.000 στροφές το δευτερόλεπτο. Για κάποιο άλλο σου λέω, για κάποιους άλλους το λέω, που δεν νιώθουν πραγματικά και έχουν κέρια πόστα. Καλό θα ήταν, παιδί μου, να σκεφτείς λίγο παραπάνω κάποια πραγματάκια και όλες αυτές τις σκέψεις, Στέργιο, γιατί πραγματικά είναι πρωτοποριακές και πρέπει να προωθηθούν. Πρέπει να τις συζητήσεις με κάποιους υπευθύνους από εκεί πέρα, μέσα από τον ΠΑΟΚ. Αν πραγματικά είναι κάποιος που νιώθει, που αισθάνεται και που θέλει να δει τον ΠΑΟΚ πάλι πρωταθλητή, νταμπλούχο και φέτος, που με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας το θεωρώ ένα μεγάλο θαύμα, είναι πάρα πολύ απίθανο να ξανασυμβεί, πρέπει να κάτσουν και να κάνει μια συζήτηση μαζί σου. Χωρίς να σε ξέρω, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις, χωρίς να είμαστε κολλητοί, χωρίς να έχουμε καμία προσωπική σχέση. Απλά αυτά που άκουσα, 3-4 πραγματάκια, πραγματικά έχω να τα ακούσω από ανθρώπους που είχαν κέρια πόστα και πληρωνόντουσαν παχουλοκομψά, ούτε στο 10%. Αλλά πρέπει να νιώθεις, δε φίλε, για να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ, αυτή η πολιτική που εφαρμόζει ο ΠΑΟΚ, πολιτική της αξιοπρέπειας, προέρχεται από το μεγαλομέτωχο. Εντάξει, δηλαδή, είναι η κεντρική φιλοσοφία του μεγαλομετόχου. Ότι... Δεν νομίζω να είναι ευθύνη των... Ναι, ότι πρέπει να είμαστε αξιοπρεπείς. Ναι, δηλαδή μία εντολή του μεγαλομετόχου ότι πάμε κι εμείς να λειτουργήσουμε όπως λειτουργούν όλοι στη ζούγκλα του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει στέλεχος που να μην ακούσει την εντολή του. Ναι, αλλά από το ένα μέχρι το άλλο έχει τεράστια διαφορά. Όταν ο άλλος έχει πυρηνικά όπλα και εσύ πάει να πολεμήσεις με τόξα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βλέπεις τι πόλεμο δέχτηκες στα τηλεοπτικά και βλέπεις ότι μετά τον πόλεμο που δέχτηκες και από την ΕΡΤ και από τη Συνδρομητική και από την ΟΒΑ και από όλους, υπάρχει επίσης πρόταση από Μαρινάκη, από τον Μαρινάκη, τον υπόδικο για δύο κακουργήματα Μαρινάκη, για Fortnet και ΝΟΒΑ. Όλοι ξέρουμε τι κάνει 9-9 στα κεραμίδια πλέον, δηλαδή. Δεν γίνεται λοιπόν με το σταυρό στο χέρι και χαμηλά την μπάλα, όπως έλεγε η προηγούμενη διοίκηση πρωτοδικείου για πολλά συναπτά έτη, να πολεμήσει αυτούς που έχουν πυρηνικά όπλα και είναι δυνατοί στο παρασκήνιο. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ το παράδειγμα που λέω Τάσο συνέχεια, νομίζω είναι αντιπροσωπευτικό. Όταν είσαι στη ζούγκλα και έχεις να πολεμήσεις με λιοντάρια και τίγρες κτλ., αν εκείνη την ώρα την κρίσιμη εσύ βγάλεις το Ευαγγέλιο και αρχίζεις να λες το Πάτερ ημών, το λιοντάρι θα σου κόψει και το κεφάλι και τα χέρια και τα πόδια. Όχι, θα προλάβεις να πεις αμήν πριν σε φάει το κεφάλι. Ναι, άρα στη ζούγκλα πας με τους κανόνες της ζούγκλας. Μακάρι κάποτε να φτάσουμε να έχουμε και εμείς ένα ποδόσφαιρο της αξιοπρέπειας, αλλά βλέπουμε σε καθημερινή βάση ότι γίνονται τα πάντα. Οι άνθρωποι κάτω είναι επιστήμονες, μεγάλη φράση αυτή, δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Όταν σου λέω πραγματικά τίποτα στην τύχη, τίποτα και το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Δεν το καταλαβαίνω μόνο εγώ και εσύ. Ελάχιστος είναι ο κόσμος που έχει εμπάθεια με τον Πέλκα, τον Πασχαλάκη, και η κουβέντα γίνεται να μην μπει ο Πέλκας να μπει ο Ζαμπά και να μπει ο Ζαμπά να μπει ο Μπίσεσβαρ και όχι ο Μπίσεσβαρ να μπει ο Λάμπρο. Εντάξει, αυτά είναι τα τελευταία που αφορούν καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι, που όντως ο ΠΑΟΚ δεν πατάει καλά. Δεν υπάρχει έστω ένας να πει όχι, παιδιά, μέσα στον καλό δρόμο. Δεν πατάει καλά η ομάδα. Το περιμέναμε λίγο πολύ, γιατί πάντα μια αλλαγή προπονητή φέρει να αναταράξεις. Ελπίζαμε ότι δεν θα επηρεαστεί το γονιστικό τμήμα, αλλά είναι επηρεασμένο. Δεν τις παρούσεις να αναλύσουμε τους λόγους. Ευτυχώς το πρωτάθλημα δεν στήγησε ως τώρα. Ευτυχώς το πρωτάθλημα δεν στήγησε. Ευρωπαϊκά στήγησε. Είναι αυτό που λέει ο Σταύρος συνέχεια. Μεγάλη αλήθεια, ότι ευτυχώς το ΠΑΟΚ είχε Πανετολικό και Πανιόνιο στην Τούμπα.
το λέω, Σταύρος συνεχώς και έχει απόλυτο δίκιο, 100% και δεν χρειάζεται παραπάνω ανάλυση. Αν ο ΠΑΟΚ είχε με το πρόσωπο που έδειξε, εντάξει, γιατί πάντα με αυτό κρίνουμε. Μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει δύο εκτός και να έδειχνε άλλο πρόσωπο. Αλλά με το πρόσωπο που έδειξε στην Τούμπα με Πανετολικό και Πανιόνιο, αν είχε ένα εκτός μας δύσκολο, εκτός μακριά από την Τούμπα, μπορεί τώρα ο ΠΑΟΚ να έχει 4 βαθμούς. Ναι, σίγουρα... Πανιόνιο, Στέργιο μου, που σταμάτησαν το μάτς το 77-75, πότε μπήκε το γκολ, και ψάχναν 3 λεπτά να ανακαλύψουν παράβαση για να ακυρώσουν τον γκολ του ΠΑΟΚ. 3 λεπτά ψάχνανε να ανακαλύψουν κάποιο σκούντιγμα του ΑΚΠΟΜ για να ακυρώσουν τον γκολ του ΠΑΟΚ. Με καταλάβεις τι γίνεται. Τη στιγμή, Στέργιο μου, που την πρώτη αγωνιστική υπάρχει μια σκανδαλώδης απόφαση υπέρ του Ολυμπιακού για το πέναλτι που παίρνει στο 5ο λεπτό και το βάζει μπροστά στο σκορ, γιατί δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, και υπάρχει και μια ανατροπή ολοκάθαρη μπροστά στον Κουμπαράκη, ο οποίος δεν τη σφυρίζει και στο βαρ τεχνικά προβλήματα λέει, δεν ήξερε τη φάση λέει, που δίνει την παράβαση. Άντε ρε πάτε από εκεί, παίζετε με την νοημοσύνη μας. Άντε ρε παγαίνετε που δεν άλλου. Και με την νοημοσύνη μας παίζουν και παίζουν με τις αντοχές μας. Δηλαδή είναι δύσκολο το έργο για μένα, για σένα που έχουμε δημόσιο λόγο να μιλήσουμε πρεπώς και να μην ξεφύγουμε και αρχίσουμε. Δεν γίνεται, ρε Στέργιο. Τα πινελίκια δηλαδή. Δεν γίνεται, ρε Στέργιο μου. 49 χρονών έγινα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, χίλια συγγνώμη σου ζητώ πραγματικά. Έγινα 49 ετών. Τα βλέπω από 10 με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, τον Καπανιώτη, που με έπαιρνε τους λαχαναγορίτες και με πήγαιναν στην Τούμπα. Και τα βλέπω από τότε, τα θυμάμαι που βρίζανε οι Καπανιώτες, οι λαχαναγορίτες, όλοι οι παλιοί παοξίδες με το Μάκη, το Μανάβη και τα συνάφια κτλ. Τα θυμάμαι από 10 χρονών, ρε. Δεν γίνεται 39 χρόνια να το έχεις μέσα σου και να το πνίξεις, με καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω πώς να με καταλάβεις να με νιώσεις. Δεν γίνεται να μην δε πεις και πέντε. Και λίγα λέμε. Είμαστε ευφρεπέστατοι. Πολύ λίγα λέμε. Γιατί αυτό το συνοθήλευμα εδώ αυτών των ανθρώπων, αυτής της κλίκας, έχουν αμολύσει δικούς τους ανθρώπους σε δικά τους μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαμορφαίνουν εντελώς λαθασμένα την κοινή γνώμη. Μιλάμε για ανθρωπάκια, εντάξει. Δηλαδή, όταν διαβάζεις το αφήγημα των τελευταίων τριών ημερών στις ιστοσελίδες του Ολυμπιακού και στις ιστοσελίδες υποτίθεται αντικειμενικές, αλλά που χρηματοδοτούνται από τον Βάγγελο Μαρινάκη, το αφήγημα είναι, φυσικά δεν γίνεται καμία κουβέντα για το βάρ με την Τρίπολη, έχει τελειώσει η ιστορία, δεν τη θυμάται κανείς. Το αφήγημα είναι ότι πώς θα γίνει με το ΠΑΟΚ TV να παίρνει διαιτητή στα σωστά πλάνα. Δηλαδή οι άνθρωποι πριν καν γίνει κάτι προκαταβάλουν καταστάσεις απλά για τη δημιουργία κλίματος. Και από τη μία σου έρχεται το αίμα στο κεφάλι, απ' την άλλη εγώ λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους που φτάνουν να γράφουν τέτοια πράγματα. Τουλάχιστον στη δική μου καριέρα στο χώρο περί τα 20 χρόνια εσίως, ευτυχώς δεν βρέθηκα σε μια τέτοια θέση να μου πει κάποιος προϊστάμενός μου γράψει αυτό. Και να ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Γιατί όταν δεν κάνεις την παραμικρή κουβέντα για το πέναλτι με τον Αστέρα Τρίπολης και γράφεις ότι το ΠΑΟΚ TV βάζει βόμβα στο πρωτάθλημα, γιατί πώς θα μπορέσει να στείλει τα σωστά πλάνα στο διαιτητή σε ένα υποτιθέμενο ντέρμπι, οι άνθρωποι προετοιμάζουν το έδαφος. Και ξαναγυρνάμε σε αυτό που λέγαμε, ότι δεν αφήνουν στην τύχη τίποτα. Έχουν ένα στρατό από ανθρωπάκια που πληρώνονται αδρά, δεν ξέρω την ταρίφα του καθενός, και γράφουν κάθε μέρα ψέματα, προπαγανδίζουν, φέρουν τον κόσμο στα όρια και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και λειτουργεί με τη φιλοσοφία αυτή ότι θα πάμε εμείς να παλέψουμε με την τιμιότητά μας και με τον αξιοπρεπή λόγο μας κτλ. Οκ, παίρνει διοίκηση καλό. Στέργιο, όλα αυτά τα ανθρωπάκια, πολύ σωστά ονομάζεις, είναι έτσι και στη ζωή τους, να ξέρεις. Γι' αυτό και το δέχονται να το κάνουν. Γιατί αν υπήρχε λίγο αξιοπρέπεια... Τάσο, εδώ έχει γράψει δημοσιογράφος που υποτίθεται ήταν τα προηγούμενα χρόνια αντικειμενικός και από τα μεγάλα ονόματα, εντάξει, έχει γράψει στο Βαγγέλη Μαρινάκη από το δημιούργο του επιχειρηματία. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα η γελιότητα που φτάνει. Γράψεις στο Google Μαρινάκης από το δημιούργο του επιχειρηματία και αφού σου βγάλει το Google μία μούντζα, θα σου βγάλει το άνθρωπο του συγκεκριμένου. Οι άνθρωποι δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Εντάξει. Έχεις απόλυτο δίκιο, τι να πω γι' αυτό. Δηλαδή, από το δημιούργητο επιχειρηματία το Μαρινάκη δεν τον έχει πει ούτε η μητέρα του για να τον ανεβάσει ψυχολογικά. Δηλαδή, άμα έλεγες στον πατέρα Μαρινάκη είναι ο γιος του δημιούργητος, θα γελούσε 50 μέρες. Ποιος έλεγε αυτός? Θα σε έκανε τη λίτα από το Facebook. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σου έλεγε ο πατέρας Μαρινάκης, αν δεν ήμουν εγώ, θα δούλευε υπάλληλος σε μαγαζί, δεν ξέρω τι θα δούλευε. Σε βουλκανιζατέρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, οπότε όταν φτάνει αυτός και γράφει δημόσια ο Μαρινάκης ο αυτοδημιούργος της επιχειρηματίας, καταλαβαίνεις ο ίδιος τι είναι ικανός να γράψει
για θέματα πάρα πολύ σοβαρά που αφορούν το ποδόσφαιρο. Στέργιο μου, ο όρος επιστήμονες δεν βγήκε τυχαία. Εντάξει. Αποδεικνύεται για άλλη μία φορά ότι όλες αυτές είναι επιστημονικές κινήσεις. Μελετημένες πάρα πολύ καλά και πραγματικά διαμορφώνουν εντελώς λαθασμένα την κοινή γνώμη, αλλά σε ποιους? Στους αδαείς, στους ανενημέρωτους, σε αυτούς που δεν γνωρίζουν. Στους μη έμπειρους, αν θέλεις. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι, υπάρχει μεγάλο ποσοστό από δάφτους. Δυστυχώς. Φυσικά υπάρχει. Φυσικά υπάρχει. Δυστυχώς. Εντάξει. Θα σου πω ακόμα ένα παράδειγμα, μπορεί να το έχουμε ξαναπεί, εγώ το λέω συνεχώς, γιατί καταδεικνύει πόσο σε διάντροποι είναι και πόσο οι άνθρωποι δεν κατανοούν ούτε τα προσχήματα. Εντάξει, στα νέα, σε μια ιστορική εφημερίδα, όπως και να το κάνουμε, δεν το συζητάμε, όταν είχε πέσει στα χέρια μου πριν από λίγο καιρό, πριν από 2-3 μήνες, 4, δεν είχαν το πρόγραμμα του Open στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δηλαδή είχαν R1, R2, R3, Open, και Open λέω, συγγνώμη, Star, Sky, Βουλή, Nickelodeon κτλ. Και δεν είχαν μέσα το Open. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν σέβονται τον άλλον ούτε κατ' ελάχιστο. Εντάξει, και έχουν βάλει όλα τα μέσα, ακόμα και ιστορικές εφημερίδες, σε μια γελιοποίηση ανεπροηγουμένου. Δεν υπάρχει λέξη σεβασμό στον άνθρωπο. Αντίθετα, ο Ιβάς Σαββίδης, επειδή αγοράζω και το Έθνος, έχει και ρεπορτάζ Ολυμπιακού, έχει και ρεπορτάζ ΑΕΚ. Δηλαδή, όχι το καφούι στη μέση, αν κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει το παραμικρό στοιχείο να πει, ρε, μήπως είναι του Ιβάν Σαββίδη αυτή η εφημερίδα. Εντάξει, ας πάρει κάποιος τα νέα και ας πάρει κάποιος το Έθνος. Και να καταλάβει πώς συμπεριφέρεται το Έθνος στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, που εγώ αν ήμουν Τάσο, ειλικρινά σου μιλάω, δεν θα έκανε ούτε 10 σειρές μέσα, ρεπορτάζ. Αντίθετα στο Έθνος έχει φιλοξενηθούν και συνεντεύξεις, δηλαδή οι άνθρωποι, οκ, το βλέπουν όπως πρέπει να το δουν, γιατί σέβονται το κοινό τους, σέβονται το τίτλο του Έθνους. Εντάξει, και από την άλλη βλέπεις πώς λειτουργεί ο Μαρινάκης και όλα αυτά τα μέσα γιατί, που έχουν στην δούλεψη. Και μην πας πολύ μακριά, πάνε εδώ στην πόλη μας. Να δεις πόσοι υπάρχουν που τρυπάνε τον ΠΑΟΚ. Πόσοι υπάρχουν που τρυπάνε τον ΠΑΟΚ. Και δεν θέλω να την τραβήξω την κουβέντα πραγματικά. Γιατί θα πάμε σε άλλα μονοπάτια, Στέριο. Πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Εδώ ανακαλύψανε Τάσο ότι έχει κλείσει ο Μπράγκο Ισπανό προπονητή και όχι το Φερέιρα. Άρα σου λένε στην ουσία ότι κοίταξε, ήταν ο Φερέιρα άλλη επιλογή, δεύτερη, τρίτη. Χωρίς εννοείται να γράφουν ποιον κλείσανε. Κλείσανε έναν Ισπανό. Ναι, για το συγκεκριμένο που το ανακάλυψε. Για το συγκεκριμένο που το ανακάλυψε. Μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ την επόμενη μέρα από τη Σλόβαν. Κάνει γκάλωπ στην εκπομπή του. Και στο ραδιοφωνικό σταθμό που δουλεύει. Ιντερνετικά. Μέσω της σελίδας που έχει ο ραδιοφωνικός σταθμός. Ποιος είναι ο πραγματικός υπεύθυνος για την αποτυχία του ΠΑΟΚ? Είναι ο Ιβάν Σαββίδη, συγγνώμη. Είναι οι παίκτες, είναι ο προπονητής, δηλαδή διαβάλλει τον κόσμο του ΠΑΟΚ εντέχνος για να τα κάνει τα πράγματα χειρότερα μετά από αποκλεισμό που ο ΠΑΟΚ κάνει 8-10 εκατομμύρια ευρώ και είναι πρωταθλητής και κυπελλούχος και δεν θα παίξει Ευρώπη. Με καταλαβαίνεις τι γίνεται? Με καταλαβαίνεις από πού έρχεται ο πόλεμος, φίλε Στέριο? Παραγωγός που υποτίθεται είναι και δημοσιογράφος, αλλά είναι ουσιαστικά ραδιοφωνικός παραγωγός, και το κλείνουμε εδώ πέρα, γιατί άμα αρχίσουν να γι' αυτό σου είπα τώρα, δεν θέλω να το επεκτείνω, γιατί θα ανοίξω το βόθρο μου και δεν θέλω. Πρόπερση στο μάτς με τον Πας Γιάννενα, που τα μέσα του Μαρινάκη κάνουν ό,τι μπορούσαν για να τιμωρήσουν τον ΠΑΟΚ, ότι σπάσανε την πόρτα, αδειάσαν τη λίμνη των Ιωαννίνων, σκότωσαν 50 ανθρώπους στην πλατεία των Ιωαννίνων οι παοξίδες. Βγήκε λοιπόν παραγωγός στην πόλη μας στις 6.30 ώρα το πρωί και είπε: ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί με μία αγωνιστική. Ναι. Δηλαδή δεν είχε φτάσει καν η έκθεση στη Super League και 5 ώρες μετά το μάτς έξι τα ξημερώματα, ο συνάδελφος είχε πληροφορίες, μπράβο του δηλαδή, και αποκλειστικές, και είπε 6.30 το πρωί στον αέρα της πόλης ότι ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί με μία αγωνιστική. Γι' αυτό κόσμος... αν κάποιος νομίζει ότι όλα αυτά είναι αθώα και είναι προϊόν άγνοιας και βλακείας, δεν μπορεί να είναι αθώα, Στέριο μου, και ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι επιλέγει να ακούει και τι θα διαβάζει. Ο κόσμος να ολοκληρώσω λίγο, επέτρεψε μου, Στέριο. Ναι, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θέλω να πω. Τη στιγμή που ο συγκεκριμένος σταθμός επανελειμμένα βγάζει μαγνητοφωνημένες δηλώσεις του Σάβα Θεοδωρίδη, του Καραπαπά και του Μαρινάκη και δίνει βήμα ούκο λίγο σε δεκάδες φίλους του Ολυμπιακού και έχει παίξει επανελειμμένα και τον ύμνο του Ολυμπιακού σε εκπομπές τους. Μέσα στην πόλη μας! Δεν είναι μόνο στην πόλη. Είναι σαν άρχονται οι Σκοπιανοί. Είναι σαν άρχονται οι Σκοπιανοί μέσα στην Μακεδονία μας και να μας τα πετάνε στα μούτρα.
Με κατάλαβες, γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός. Δεν είναι μόνο τάσο, ακούει πλέον. Είναι και άλλες εκπομπές σε άλλους σταθμούς γενικότερα. Και γι' αυτό το σταθμό, για να μην τους πάρει όλους αμπάριζα, είναι μερικοί και ορισμένοι. Που το, είναι δύο-τρεις γενίτσαροι που το κάνουν αυτό το πράγμα. Εντάξει. Χαρτζηλικάκηδες του 5 ευρώ. Για 5 ευρώ το κάνουν. Δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος σταθμός, είναι και άλλες εκπομπές σε άλλους σταθμούς. Γενικότερα τα μέτωπα είναι πολλά. Το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ ακολουθεί τη δική του πολιτική. Το θέμα είναι και πόσοι ακούν και πού ακούνε όμως, Στέριο. Εντάξει. Εντάξει. Πάμε λίγο στα αγωνιστικά μας, να δούμε τι γίνεται με τον Βαρέλα. Κοίταξε, ο Βαρέλα συνεχίζει τη θεραπεία και σήμερα. Νομίζω αύριο θα γίνει μια επανεκτίμηση να δουν αν είναι καλά η μέση του, κατά πόσο υπάρχει πρόβλημα ή όχι. Οπότε αύριο είναι σημαντική μέρα. Μακάρι να είναι από τις τελευταίες προπονήσεις που θα χάσει ο Βαρέλα. Εγώ νομίζω ότι Τάσο προτιμάει τον Ίγκασον ο Φερέιρα. Στο συγκεκριμένο, δηλαδή, στο συγκεκριμένο συγκεκριμένο. Για το μάθημα του Ατρόμητο, το επόμενο Σάββατο, σε 7. Mm. Δηλαδή, και τόσο καλά είναι ο Βαρέλα, έχει χάσει προπονήσεις. Δεν νομίζω να μπει από Σάββατο, Δευτέρα στις προπονήσεις και να είναι Σάββατο πανέτοιμος. Νομίζω ότι προτιμάζει τον Ίγκασον. Και πριν κάνει εξεταστεί ο Βαρέλα, νομίζω έγινε κουβέντα με τον Ίγκασον ότι σε χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό ο Ισλανδός είπε και στην εθνική του ότι θέλω να μείνω. Σίγουρα καταλαβαίνει και ο ίδιος ο Ίγκασον ότι είναι μια ευκαιρία του να κερδίσει πόντους στην εκτίμηση του Φερέιρα, αλλά νομίζω ότι ήταν και προϊόν της επιθυμίας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι 100% απόφαση του Ίγκασον. Μπράβο στον Ισλανδό που είπε ο ίδιος, αλλά νομίζω ότι έγινε μετά από συνεννόηση με τον ΠΑΟΚ ότι κοίταξε, σε χρειαζόμαστε να κάνεις και 7-8 προπονήσεις μαζί με τον Κρέσπο, γιατί μάλλον θα παίξει βασικός στο μάτσι με το Περιστέρι. Δεν έχει κάτι άλλο από την προπόνηση. Ο Έλ Καντουρί συνεχίζει το πρόγραμμά του, το ατομικό, και ο Ντόγκλας. Θα δούμε μέσα στην εβδομάδα την επόμενη που θα επιστρέψουν με το καλό και οι υπόλοιποι διεθνείς. Το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν με απασχολεί εμένα Τάσο εδώ και χρόνια ούτε η Εθνική Ελλάδα, αν κερδίσει σήμερα ή όχι, μακάρι να κερδίσει. Μας ενδιαφέρει να επιστρέψει χωρίς πρόβλημα ο Πέλκας, ο Πασχαλάκης, ο Λιμιός και ο Γιαννούλης. Οι οποίοι να πούμε δεν είναι στην 11 κανείς. Εντάξει, έχει καλύτερους προφανώς. Ναι, ο Βρουσάη είναι, ο Μασούρας, ο Κολοβός, ο Κουρμπέλης, ας πούμε. Ναι, το Ρωσίδης 650 γονών. Ναι. Εγώ διαχρονικά αυτά για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου τα ακούω και γελάω, να ξέρεις. Για το καλό της πόλης. Μόνο σε γελάς. Στην Ευρώπη. Όπως γελάω το είπες, πραγματικά, όπως το δεν το κρύβω. Μακάρι να κερδίσει η ελληνική, αλλά δεν τρελαινόμαστε κιόλας. Ας κερδίσει, ναι, δεν έχουμε να ερχόμαστε να χάσει. Εγώ το εύχομαι. Ας κερδίσει, αλλά το σημαντικό είναι να γυρίσουν τα παιδιά. Δεν γίνεται να είμαι Έλληνας, να φωνάζω για τη Μακεδονία και από την άλλη να λέω να χάσει η εθνική. Εμένα προσωπικά, σαν Τάσο Τρεγιά, δεν μου βγαίνει. Όχι ούτε εμένα, απλώς ξαναλέω, δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Δηλαδή η προσπάθεια έχει ήδη καταστραφεί ουσιαστικά για πρόκληση στο Μουντιάλ. Η Εθνική Αθηνών ανάγκασε μία μερίδα φίλων της Εθνικής από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, να τους έχει συγχαθεί πραγματικά με όλα αυτά που κάνουν. Τώρα μου βρήκε τώρα το Βρουσάη. Ο Βρουσάη θα παίξει δεκάδα, ρε παιδιά. Ο Βρουσάη! Ποιος είναι ο Βρουσάη, ρε, ξέρετε? Πού παίζει ρε, ο Βρουσάη? Άσε εσύ, ρε, και γκουγκλάρεις από μέσα κι όσοι και μας τα λες τώρα. Άσε τώρα εκεί πέρα. Προφανώς ο Φαντεσί πήρε τον Βρουσάη, εκτίμησε το ταλέντο του. Ναι. Και τον δίνει φανέλα βασικού. Ναι. Μπράβο στον Βρουσάη, μπράβο στον Φαντεσί. Όπως κάποιοι άλλοι που είχαν πάρει το Διαμαντάκο. Το Διαμαντάκο στην Εθνική, ρε φίλε. Ο Πασπαρτού, ο Διαμαντάκο. Ο Διαμαντάκο στην Εθνική. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, οκ. Τέλος πάντων. Θα μας πει τώρα εδώ και ο Άγγελος πήρε την Εθνική. Το ερώτημα είναι. Πήρε τον άλλο, πώς το λένε. Το Βαλεριάνο πήρε την Εθνική ο Άγγελος. Εντάξει, τι έκανε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κατά πόσο μπορεί σε αυτό το διάστημα μέχρι το επόμενο Σάββατο να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας ο Φερέιρα. Και αν όχι την εικόνα, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της. Τουλάχιστον στην άμυνα. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ δεν δεχτεί γκολ στο Περιστέρι, νομίζω εύκολα δύσκολα θα βρει τον γκολ που χρειάζεται ή τα γκολ. Έχει φάει 10 γκολ σε 6 μάτς. Ευρώπη και Ελλάδα. Ναι, ναι. Τη στιγμή που πέρσι έτρωγες γκολ με αίτηση. Πολλά γκολ. Είναι πολλά γκολ. Είναι πολλά γκολ και ακόμα και να βγάλουμε τα γκολ με τον Άγιαξ, τα μισέτα με πέναλτι. Γκολ με Πανιόνιο, γκολ με Πανετολικό, 2 γκολ στην Τούμπα από τη Σλόβαν και 1 στην Πρατισλάβα είναι ανεπίτρεπτο. Στέργιο, το πιο ανησυχητικό ξέρεις ποιο είναι. Ότι είναι πολύ λίγες οι τελικές στο μάτς με Σλόβαν, δεν σου πω για Άγιαξ, στο μάτς με Σλόβαν, Πανετολικό και το τελευταίο μάτς που έδωσε ο Πάγκο με Πανιόνιο. Είναι πολύ λίγες οι τελικές που έκαναν η αντίπαλη ομάδα και έβαλαν τα γκολ.
Ναι, άρα επειδή ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι λογικά θα δεχτεί παραπάνω τελικές από ό,τι δέχτηκε από τον Πανιόνιο στην Τούμπα. Όπως και να το κάνουμε. Έχει Ούμπιντες, έχει Μανούσο, έχει Βέλιο, έχει παίχτες, έχει και Μάνσον, έχει παίχτες καλούς ο Ατρόμητος. Ναι, εντάξει, έχει. Δεν είναι σούπερ, αλλά είναι μια χαρά ομάδα. Έχει. Άρα θα πρέπει ο Φερέιρα αυτές τις μέρες πρώτον να βελτιώσει την εικόνα του ΠΑΟΚ στημένα και στα αμυντικά και στα επιθετικά, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον να σου λουπώσει την άμυνα ώστε ο ΠΑΟΚ να κρατήσει το 0, γιατί αν το κάνει νομίζω ότι θα πάρει το διπλό στο Περιστέρι. Μάλιστα. Τώρα αν ο ΠΑΟΚ παρουσιάσει την εικόνα που είχε με τον Πανιόνιο και τον Πανετολικό, δεν ξέρω, θα χρειαστεί πάρα πολύ τύχη για να φύγει με το διπλό το Περιστέρι. Ωραία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Υπάρχει το μαξιλαράκι της έξτρα περιόδου για το πρωτάθλημα, αλλά αν ο ΠΑΟΚ αρχίζει και χάνει την επαφή με τον Ολυμπιακό ή τον κυνηγάει τον Ολυμπιακό, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Γιατί βλέποντας το Ολυμπιακό το πρόγραμμα στα επόμενα 4 μάτς, δεν πιστεύω ότι ο Βόλος μπορεί να κόψει από τον Ολυμπιακό βαθμό στο Καραϊσκάκι. Και αν πάει να το κάνει, θα έχουμε το VAR εκεί στην υπηρεσία του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός την ώρα που θα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη στην Τούμπα στο ΆΚΑ θα μπορεί να σταματήσει τον Ολυμπιακό με την εικόνα που έχει μέχρι στιγμής. Άρα πάμε σε ένα πρωτάθλημα που βελτιωμένος Ολυμπιακός αγωνιστικά θα χάσει λίγους βαθμούς. Λίγους πρέπει να χάσει και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ελάχιστος. Ο βελτιωμένος Ολυμπιακός αγωνιστικά με τα 38 εκατομμύρια του Champions League. Την επίσημη πρόταση του αρχηγού του Ολυμπιακού και μεγαλομετόχου και προέδρου του Ευάγγελου Μαρινάκη στο να πάρει την Nova Sport και τη Fortnet επισήμως από τις τράπεζες οι οποίες έχουν πιστωμένα τις πιστωμένες οικονομικές εκκρεμότητες της Nova. Αυτό σημαίνει κάτι, Στέριο μου, και θέλω να δω την αντίδραση εδώ της ΑΕ και του Παναθηναϊκού. Οι οποίες σε ομάδες ΑΕ και Παναθηναϊκός δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση από πλευράς διοικήσεων. Τώρα αν ο κόσμος, μερίδα του κόσμου της ΑΕ και του Παναθηναϊκού εκφράσει κάποια αντίρρηση, οκ, αλλά από πλευράς διοικήσεων δεν νομίζω να εκφράσει κάποια αντίδραση. Δηλαδή οι διοικήσεις, ο Τίγρης, ο Γατούλης ας πούμε και η διοίκηση του Παναθηναϊκού θα δεχτούν να έχουν αφεντικό τον Ευάγγελο Μαρινάκη ας πούμε στα τηλεοπτικά. Γιατί πιστεύεις δεν ήξερε ο Αλαφούζος πριν από ένα μήνα που έφυγε από την ΕΡΤ, πήγε στην Νόβα ότι θα κάνει πρόταση ο Μαρινάκης. Εγώ δεν το ήξερα. Κάθε μέρα τα λένε. Εγώ δεν το ήξερα. Δηλαδή αν δεν ήξερε ο Αλαφούζος, ποιος ήξερε, εγώ ήξερα. Είναι όχι. Κατάντια για τον ΑΕΞΗ και για τον Παναθηναϊκό, τον οπαδό, ο οποίος δεν φταίει πραγματικά, αλλά αυτές είναι οι διοικήσεις του, να έχουν αφεντικό από πάνω τους τον κόκκινο του Πειραιά. Είναι κατάντια και σε άλλες εποχές θα γινόταν διαφορετικές καταστάσεις. 5,5 εκατομμύρια, Τάσο, 5,5 εκατομμύρια, ξαναλέω, πήρε αυτό το χάλι που λέγεται Παναθηναϊκός. Και 4,7 είχε πρόταση ο ΠΑΟ. 5,5 αυτή η ομάδα που πραγματικά, όπως λέει και ένας φίλος μου, στον κήπο σου να παίζει μπάλα θα κλείσει τις κουρτίνες. 4,7 ο ταμπλούχος ΠΑΟ, να πούμε έτσι. Ναι. Τέλος πάντων. Στέργιο, αν δεν εντάξει, έχουμε κάτι άλλο να ενημερώσουμε τον κόσμο σημαντικό, να κάνουμε το διάλειμμα, φίλε μου. Αλλιώς να μας το πεις και να κλείσουμε. Φιλικό αύριο της ομάδας 10 παρατέταρτο με την Αυγούλα, με την ΚΑΠΑ 19. Δεύτερο φιλικό. Καλό είναι που υπάρχει μια σύνδεση σε πρώτη φάση. Νιώθουν και τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19 ότι δεν είμαστε εμείς και προπονητής μας. Μας βλέπει και ο Φερέρα και είναι πολύ σημαντικό και τα παιδιά να έχουν επαφή με τον Βαρέλα, όλα τα παιδιά της πρώτης ομάδας. Εντάξει, 10 παρατέταρτο αυτό το οικογενειακό δίτερμα. Να δούμε πώς θα πάει το Σαββατοκύριακο και σήμερα είμαι τους διεθνείς, να καταγράψουμε τι θα κάνουμε, ξαναλέω, να μην υπάρξει κανένας τραυματισμός και από Δευτέρα σιγά σιγά Τρίτη να αρχίσει η ομάδα να μαζεύεται, γιατί Τάσο, χωρίς πάω το Σαββατοκύριακο είναι ένα άχρηστο Σαββατοκύριακο. Ούτε εθνική, ούτε μπάσκετ, εντάξει, δεν μπορεί να αναπληρώσει τίποτα αυτό το αίσθημα το να παίζει ο ΠΑΟΚ και να περιμένει να κερδίσει. Περνάνε οι μέρες, το θέμα είναι να περάσουν με κέρδος και ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί όπως πρέπει να παρουσιαστεί με τον Ατρόμητο, να πάρει το διπλό και να δει μετά πώς θα προετοιμαστεί για τα μάτς με τον Άρη, την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, την Τρίπολη, με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Έρχονται μάτς δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βελτιωθεί γιατί θα έχει πρόβλημα αν δεν βελτιωθεί. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι γερός, να είσαι καλά, Στέργιο. Ήταν ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ 24, ο Στέργιος ο Αναστασιάδης. Σας ενημερώσαμε για όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου. Ελπίζουμε άλλο ένα απόγευμα εδώ μέσω της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα να σας ευχαριστήσαμε. Θα κάνουμε το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα με τον Χρήστο εδώ τον Κιώση, τον ηχογλύφτη της εκπομπής μας, της σημερινής, αφού σας πω λίγο την εντεκάδα της εθνικής, η οποία
σε 8 λεπτά από τώρα θα μπει στη μάχη με την Φιλανδία για να αποκομίσει ό,τι καλύτερο μπορεί για να έχει ελπίδες για την παραπέρα πορεία. Η εντεκάδα λοιπόν του νέου ομοσπονδιακού προπονητή του John Van Sip είναι Μπάρκας. Καλά αυτός τρεις χρονιές δεν είναι, φέρει το κύπελο στον πάγο. Μπάρκας, ψιλολούζερ είναι. Αυτός δεν είναι, Χρήστο μου. Μπάρκας λοιπόν, αντί του Πασχαλάκη, έβγαλε και τα κοτσιδάκια. Τι θέλετε να κάνει άλλο δηλαδή ο άνθρωπος. Εντάξει, με τον Άγιαξ ήταν κάτσε καλά. Το ανεπανεταλικό πανιόνιο ψιλοέπνιξε. Τι να κάνουμε. Θέλει και αυτός το ηλεκτροσόκ του. Ντεφορμέ. Μπάρκας λοιπόν, ο οποίος ήρθε σε καυγά λίγο έτσι με τους φιλάθλους της ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική. Πριν πάρει το διπλό. Στην Τρίπολη, στο 93. Σταφυλίδης. Ωραίος Σταφυλίδης. Μανολάς. Ρε, ο οποίος μαζί με Παπασταθόπουλο φάγανε τον Άγγελο. Φάγανε τον Άγγελο τον Αναστασιάδη. Αυτοί οι δύο. Αυτές οι δύο οι μούμιες. Παπασταθόπουλος λοιπόν. Το άλλο το κιτρινάκι. Του ημιτασιών δικέφαλου του Νότου. Το Ρωσίδης, 49 ετών. 48. 48 είναι Χρήστο. Το Ρωσίδης. Έχει και ένα ρόξ, ρε φίλε. Πιο μεγάλο από το φεγγάρι, να μην την Πασέλινο έχει γίνει, να πούμε, η καράφλα του Ρωσίδη. Το Ρωσίδη το βάζει τώρα εκεί πέρα. Τι το βάζει, να πουλάει πάγο. Κουρμπέλης. Ποιος Κουρμπέλης, ρε παιδιά. Ρε εσύ, John Van Sip. Ποιος Κουρμπέλης, ρε φίλε. Μήπως έγραφα Καράμπελας και δίνεις καλά το χαρτάκι. Ποιο καλός είναι ο Καράμπελας που έκανε το πέναλτι. Τότε που βρήκαμε την μπάλα στην ταράτσα, στην Νεάπολη τη βρήκα. Στο σπίτι μου, εκεί στην Νεάπολη τη βρήκα. Στο πέναλτι που εκτέλεσε. Με τον Μπαλάφα που έφαγε την κίτρινη, ξέρεις. Κουρμπέλης. Μπουχαλάκης. Αυτός καλός είναι. Μ' αρέσει. Ας είναι γάβρος. Καλό παιδί είναι. Ωραίος, καλό παιχτάκι. Ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός ο Βρουσάη που παίζει στην Εθνική Ελλάδα. Βρουσάη. Καταρχήν από το όνομα και μόνο αποκλείεται. Αποκλεισμός. Ποιος Βρουσάη, ρε φίλε. Αυτό μου θυμίζει Αλβανό. Να πω, Πακιστανό, ξέρω εγώ, τι να πω, Τινίσιο, Βρουσάη, Ρουμάνο, Βρουσάη, ναι, Ρουμάνος, μπορεί να, Ούγγρος, αλλά Έλληνας Βρουσάη, ρε φίλε, έχετε ξανακούσει ελληνικό όνομα Βρουσάη. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, τι μου στέλνεις τώρα το μήνυμα, και Αντετοκούμπο δεν έχω ακούσει το μπάσκετ. Ναι, αλλά αυτός μιλάει και ελληνικά. Μασούρας, άλλος, Κολοβός, Κολοβός, ρε παιδιά, στην Ιδρική. Τι έχουμε πάθει. Και Κουλούρης. Ωραίος ο Κουλουράκος. Ο Ευθυμάκος. Τα σμπρώχνει, τα παστελώνει, τα χώνει. Βάζει τα πλε μάτια στο δικτάκι. Και δικαίως παίρνει θέση εντεκάδος. Ο Φέτφα. Ο Φέτφα. Το κιτρινάκι, το αργιανάκι, το άρρωστο. Ο Φέτφα. Μην κοιτάτε που ήταν προεπέκτης του Ολυμπιακού και άνοιξε στο Ολυμπιακό. Φέτφα. Έπαιξε και η Ιταλία το παλικάρι. Τι να κάνουμε τώρα, ήρθε στον Άρη. Εκτός εντεκάδας, αναπληρωματικός. Πασχαλάκης, κοτσιδάκια τα βγάλε. Παλίκαρος ξανά έγινε δίμετρος. Σκίζουν κοιλότα, να πούμε, τα κοριτσάκια εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα. Άσε που κάνουν και τατουάζ με το όνομά του. Πασχαλάκης εκτός. Γιαννούλης εκτός, ο πιο φορμαρισμένος παίκτης, παιδιά, της πρώτης εθνικής κατηγορίας, της Super League, ο πιο φορμαρισμένος παίκτης εκτός από την εθνική. Ποιος θα παίξει εκεί, το Ρωσίδης, 98 χρονών. Σταφυλίδης, εντάξει ρε φίλε. Γιαννούλη θα βάλεις. Γιαννούλη θα βάλεις, ρε φίλε, μάτια βγάζει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, ποιος Σταφυλίδης. Εκτός και ο Πέλκας, δικαιολογημένα θα πω, απογοήτευση, ο Δημητράκη. Δημητράκη, κόψε τα ξενύχτια, τα μύδια, τα στρίδια και τα φρύδια. Και έλα λίγο στα συγκαλά σου, άσε τα Instagram, τα Facebook, τα ωραία τα αμάξια και τα καλά τα ουίσκια. Εντάξει, το μύδι πάντα θα υπάρχει, γιατί είσαι και ομορφόπεδο, να ξέρεις. Και στα 35 σου που θα είσαι και πιο εμφανίσιμος σαν άντρας, δεν θα είσαι baby face, θα έχεις οριμάσει λίγο, θα είσαι και πιο καλός, αρκεί να είσαι αργός. Ναι, δεν χρειάζεται να είσαι κοκοράκι. Άμα είσαι αργός, να ξέρεις, όλες θα σε θέλουν. Με κατάλαβες. Άνα, μπράβο. Οπότε λίγο, κάνε λίγο ένα κουκουρούκου. Ρίξε κανένα δύο κουβάδες παγωμένο νερό στα μούτρα σου, Δημητράκη Πέλκα. Και σύνελθε, γιατί ο ΠΑΟΚ δέχεται πόλεμο από παντού.
Και επειδή είσαι από τα πρώτα βιολιά, Δημητράκη Πέλκα, και σε αγαπάμε και σε στηρίζουμε και πιστεύουμε σε σένα, δείξε λοιπόν τις πραγματικές σου δυνατότητες. Εντάξει, έξω και ο Πέλκας, έξω και ο Λιμιός. Αναπληρωματική. Λοιπόν, πάμε. Μπάρκα Σταφυλίδης, Μανολάς Παπασταθόπουλος, Τωροσίδης, Κουρμπέλης, Μπουχαλάκης, Βρουσάη, Μασούρας, Κολοβός και Κουλούρης. Η εντεκάδα του Τζον Φαν Σιπ. 4-2-3-1. Break, ολιγόλεπτο, ερχόμαστε, θα ξεκινήσει και η Εθνική και ένα τεταρτάκι θα δώσουμε γραμμές σε όλους τους φίλους έχουν επιλέξει να μας ακούνε. 23-10-2-87-3-8, σε 3 λεπτάκια από τώρα θα δώσουμε ένα τεταρτάκι τις γραμμές μόνο σήμερα, μόνο για 15 λεπτάκια στους καλούς μας και αγαπητούς φίλους ακροατές. 23-10-2-87-3-8 για τους ντροπαλούριδες και όσους και όσες κρυφακούτε. FM και ενός σχόλιο μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-5-20-6. Πάμε Χρήστο Κιώση για το τελευταίο διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το τελευταίο break της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγια σήμερα στο μικρόφωνο, ο συμπαραγωγός, ο Ζάχος, ο Ντρούλινγκ Γρηγοριάδης απουσιάζει λόγω διπλής εορτής. Και ονομαστική εορτή και γενέθλια, μην κοιτάτε που μοιάζει για 68, είναι μόλις 51 ο Πέδαρος, ο συμπαραγωγός εδώ πέρα. Και από ό,τι έχω μάθει και έχω πραγματικά πολλές πληροφορίες, και όχι μόνο, έχονται και πολλά μηνύματα, είναι όλος περιέργος, περιζήτως, εργένης. Δεν ξέρω γιατί ρε φίλε, οι γυναίκες είναι ανώμαλες τελικά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ρε φίλε, ναι. Πραγματικά έχει, είναι από τους λίγους αλλά τους περιζήτητους εργένιδες πλέον. Τι να κάνουμε ρε φίλε, τι να κάνουμε. Θα το υποστούμε και αυτό. Χρόνια πολλά κύριε Ζάχο μας. Υγεία, επιτυχίες, όμορφες στιγμές, όμορφες ημέρες, μόνο σε προσωπικό επίπεδο. Όσον αφορά το παδικό, το είπα και στην αρχή και στη μέση της εκπομπής, το ξαναπώ άλλη μία φορά. Σου εύχομαι πραγματικά να παραμείνεις σταθερός εκεί που είσαι και λίγο παρακάτω. Τι έχουμε, έχουμε, ναι, πάμε, για να δω ποιος είναι, ναι, παρακαλώ. Τι γίνεται κύριε Τρέγια, τι γίνεται. Χρόνια σας πολλά κύριε Ζάχου μας, χρόνια σας πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε την υγειά σας, να σας καμαρώνουν και να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε και οι εκατοντάδες φίλες σας. Φίλες έχεις εσύ. Εγώ με τα λεγόμενά σας εδώ, τα δικά σας, εσείς έχετε φίλες. Ναι. Εγώ το έχω δηλώσει 100 φορές ότι δεν έχω φίλες. Ναι, είναι ανάλογα πώς εννοείς και φιλία, τέλος πάντων. Ναι. Δεν θα επεκταθούμε επί του θέματος. Καλά, μία αφιέρωση μπορώ να σας κάνω. Ό,τι θέλετε. Ναι, γιατί βάσει τις φωτογραφίες που ανεβάσατε, ρε παιδί μου, προχθές, ας πούμε. Ναι. Που είσαστε πολύ ωραία εκεί στον υπηαγωγείο, ξέρω εγώ, αλλά σαν τουρκάκι. Σαν υπηαγωγείο, ωραία. Κετσάκι είναι, 25 Μαρτίου. Σαν τουρκάκι είσαι εκεί πέρα. Για... Ε, τουρκάκι, τσογιά σήμερα. Σαν τουρκάκι είσαι, λέω εγώ, έλα κύριε Κιώση. Τι ακούμε ρε παιδιά. Κλείς τον αυτό να. Χαμήλω στο μέχρι να τελειώσει. Χρόνια πολλά Ντρούλινγκ. Χρόνια πολλά. Να το στήσεις. Στα γενέθλια. Η Παρκούδα κάτι είπε. Λοιπόν, να ξέρεις ότι το έσωσε ο Ματσιούκης, γιατί σε έκραξε στο κλείσιμο της εκπομπής. Είπε ο Ζάχος, λέει, έχει γενέθλια, έχει γιορτή και δεν κέρασε. Δεν κέρασε. Και αναγκάστηκα εγώ να κάνω post. Να κάνω post αυτό που έγραψε έξω. Αλλά δεν το είδε ο τυφλός που έγραψα εκεί έξω. Δεν το είδε προφανώς. Δεν το είδε γιατί έχει τον καημό του και αυτός τώρα. Εντάξει, φίλε. Ονομάστηκε. Ξέρεις πόσο πιο αφήμη πήρε και έχει τα προβλήματά του. Εντάξει, τα θέματα του. Εντάξει, φίλε. Δηλαδή, ολόκληρη ταμπέλα έβαλα τώρα. Τι, ναι. Δεν είδε τι τυφλός είναι. Δηλαδή χτυπάει στο μάτι με τον Μπέλ. Μπήκε όμως. Έκατσε ένα τέταρτο μετά στην εκπομπή σε μένα μαζί μου.
Και το... Έφαγε παστάκια, εντάξει. Δεν είχε μείνει και πολύ. 2 μήνα τελευταία. Δεν είχε μείνει. 2 μήνα τελευταία. Καλά, ρε φίλε. Τώρα μου πει εντάξει, αλλά μέσα δεν πήγαμε. Δηλαδή 30 κομμάτια ήταν. Ποιοι πάγανε, δηλαδή. 2 μήνα σου λέω, ρε. Και τον έβαλα να φάει πρώτο για σίγουρα. Λέω, φάει που με βάλει τίποτα ο άλλο. Μετά κάνα 5 λεπτά το φάγα και εγώ. Είδα δεν έπαθε τίποτα. Λέω εντάξει. Μια χαρά. Πού είσαι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, κύριε Τρέγκια, συγγνώμη. Δεν μπορεί να μα πει πού είσαι. Εντάξει, σεβαστό. Δεν μπορούμε. Περνά καλά, λέω. Εντάξει, αυτό όλα καλά. Πώς λέμε το απόρριτο τη αλληλογραφία, καλά περνάμε. Καλά περνάμε και να περάσουμε καλύτερα και πιο αργά. Δώσε και την κοπέλα που είναι δίπλα στην κοπέλα. Δεν γίνεται. Γιατί, ρε φίλε. Εσύ για να λε δεν γίνεται ή είσαι μεθυλικό. Δεν γίνεται. Ένα χρόνια πολλά την πούμε, ρε φίλε, να σε χαίρετε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ρε, για να μην γίνεται, άρα δεν είναι φίλη σου. Εγώ είπα ότι είναι φίλη μου. Τέλος πάντων. Πω από κοπέλα μου, περαστικά σου, κοπελάρα μου. Πω, δεν ακούει. Καλά, δεν ακούει. Δεν ακούει. Πώς θα ακούσει, τι έχουμε, το ραδιόφωνο να σ' ακούμε. Και τι, είστε μαζί τώρα και χώρια, δηλαδή βγήκες έξω, τι έκανες. Δεν σ' ακούει. Πώς θα σ' ακούσει, ρε Τρέγια. Δεν σ' ακούει. Μάλιστα. Είναι και κοφάλαλη και τυφλή καταρχήν. Οπότε ούτε σ' ακούει, ούτε σε βλέπει. Για να είναι μαζί σου. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Έτσι ακούω, ρε παιδιά. Λοιπόν, Ζαχουά, καλά να περάσεις, αγορίνα μου. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά και ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Να τα χιλιάσεις με υγεία πάνω απ' όλα. Να σε χαίρονται και να σε καμαρώνουν όλοι όσοι σε αγαπάνε, φίλε. 1000 είναι πολλά και 100 που λέμε πολλά είναι, ρε φίλε. Τι τα κάνεις. Καλά είναι, μια χαρά. Εντάξει. Μια χαρά. Άμα δουλεύει το εργαλείο και κατά 100 ωραία. Εντάξει, αν δουλεύει το εργαλείο. Αν δουλεύει. Τέλος πάντων. Για ιέρο, έχεις να μας πεις τίποτα, ξέρω εγώ. Για Άρη, ξέρω για ιέρο, ναι. Ιέρο, λέει Γκούτι, ρε φίλε. Αυτή δεν είναι. Θα τα πούμε. Ναι. Αύριο θα τα πούμε πιο καλά. Θα τα πούμε αύριο πιο καλά, γιατί τελειώνει και η εκπομπή. Αύριο, ναι, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, αύριο, ρε φίλε. Τώρα, θα σε κάνω αύριο. Δεν θα έχει γενέθλια αύριο, δεν σε χαρίσω να ξέρει. Αυτό τούρμπο θα με κάνει, ξέρω. Άτσι. Κοίτα τώρα τούρμπο, κοίτα να σε κάνει η άλλη που είσαι μαζί τη. Κάσε με εμένα. Κάτι θα γίνει. Έχω σαν το ζαγοράκι και το σερώνει πολύ, μη στεναχωριέσαι. Άντε, περαστικά τότε στην κουπέλα. Καλό βράδυ, χρόνια πολλά και πάλι. Ευχαριστώ. Γεια σου, Ζάχο. Λοιπόν, εντάξει, όπως καταλάβατε, σήμερα ήταν και τα ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους του ΠΑΟ και του Άρη, των ομάδων μας. Να πούμε ότι δεν είχε πολύ χρόνο, δεν μας έμεινε πολύ χρόνος και με τα θέματα βέβαια που συζητήσαμε εδώ πέρα και είχα τα δικά μας θεματάκια εδώ πέρα για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αύριο θα τα πούμε καλύτερα και με τους φίλους της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Θα ανοίξουμε και γραμμές από νωρίς για να αποκαταστήσουμε ό,τι δεν έγινε σήμερα, γιατί ήταν αρκετοί οι φίλοι που θέλαν να μιλήσουν, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν. Να πούμε ότι στο 11ο λεπτό Φιλανδία-Ελλάδα στο Τάμπερε είναι 0-0. Να πάμε λίγο στους φίλους υποστηρικτές της εκπομπής μας για να αποχωρήσουμε σιγά σιγά και εμείς. Κοντά μας ήταν άλλο ένα βράδυ η Mazda Amanatidis, 20 χρόνια εμπειρίας εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Amanatidis, το Mazda έχει το Mazda του, διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο στο 2310-924-931. Τι είδα κάτω, ρε φίλε, άλλο είδα, 0-2 είδα. Ποιος παίζει? Και ο νόμιζε η Ελλάδα. Βουλγαρία είναι, ποιος είναι? Ποιος είναι κάτω? Τέλος πάντων. Ψητοπολείο Πορκίτο, 0-0 η Ελλάδα. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις. Συμπεντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια κοτόπουλο, πανσέτες του τζουκάκια χειροποίητα, μπέργκες κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα. Αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Υπέροχα τα πάντα στο ψητοπολείο Πορκίτο. Καραολί και Δημητρίου 51, πρώην διοικητηρίου, Ντελιβεριά στο 2310-520-555. Τηλεφωνήστε 2310-520-555 να απολαύσετε τις μοναδικές γεύσεις από το ψητοπολείο Πορκίτο. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Κάρε Κλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος, υπέροχη θέα,
όλη η παραλία της μοναδικής πόλης μας, της πρωτεύουσας της μίας και μοναδικής Μακεδονίας μας. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα βρίσκεστε. Βγάζετε παπούτσι, κάλτσα και βουτάτε το ποδαράκι στο κύμα. Πίνετε και ρετσινάρα παγωμένη, απολαμβάνοντας τις μοναδικές σπεσιαλιτέ της θάλασσας. Μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και σπέσια λαχνιστά μυδάκια. Και είπαμε, μάγκες, το μυδάκι προσέχουμε να μην έχει τριχούλα. Εντάξει, ποτέ τριχούλα στο μυδάκι. Τη βγάζουμε την τριχούλα και το απολαμβάνουμε μυδοπίλαφο, τηγανιτό, αχνιστό, όπως θες, ρουφιχτό. Το ρουφάς και το καταπίνεις, λεμονάκι, πιπεράκι, αλατάκι, αρκεί να βγάλεις την τριχούλα. Εντάξει. Απογειωθείτε λοιπόν γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά. Πάντα συνοδεία με παγωμένη ρετσίνα, ούζο, τσίπουρο, ρετσίνα και δροσερή μπύρα. Ψαροταβένα καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Πού βρίσκεται? Θεμιστοκλής Οφούλη 76 και Αργοναυτών 1, δίπλα από το ΣΑΡΚ στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο ρεζερβέ. Πάρτε εγκαίρως, γιατί σμπρώχνονται. Γίνεται ο χαμούλης. 2310 4 13 230 τηλεφωνήστε. Σηκώνει το τηλέφωνο ο Βασίλης, ο Πεχταράς, ο Κούκλος από την Ψαροταβένα Καρεκλάς και σας κλείνει το τραπέζι να εντυπωσιάσετε και να καραγουστάρετε με την παρέα σας. Ένα βράδυ κοντά μας ήταν το πρατήριο καυσίμων και δυναμής πετρελαίου θέρμανσης του Εκλικίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Καταλάβατε, σας είπα. Πας Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το Κεφυράκι των Μετεωρών. Γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου με, άκου, άκου καλά, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Όχι μια φορά το μήνα και την εβδομάδα. Καθημερινά. Πού? Ανδρέα Παπανδρέου 225, είπαμε, Νεάπολη, στο Κεφυράκι των Μετεωρών. Επίσης, αλλάζεις τα λάδια σου με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα τα βρίσκεις στο πρατήριο καυσίμου Τεκλικίδη Ισαάκ στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 225, 2310 611 256 για περισσότερες λεπτομέρειες και επικοινωνία. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση, άλλωστε. Κομμωτήριο ανανέωση, κουρεύεσαι μόνο 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. 2310 616 999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτένισμα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε στο κομμωτήριο ανανέωση Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Να σας αναλάβει η φίλη μας η Πόπη, η Ποπάρα, με τα χρυσά της στα χεράκια να σας κάνει κουκλάκια πραγματικά. Στην κυριολεξία εσάς, το σύζυγο, τη σύζυγο, αλλά και τα παιδάκια σας. Κύριε Κιώση, κύριε Χρήστο μας, φώνα τον κύριο Νίκο λίγο, φώνα τον κύριο Νίκο, φώνα. Φώναξε τον λίγο, φώναξε. Φώναξε τον κύριο Νίκο. Ένα λεπτό κύριε Νίκο, ελάτε λίγο. Ελάτε κύριε Σακελαρέδη να μας πείτε μια καλησπέρα, δηλαδή αν σας κάναμε κάτι, πείτε το να ξέρουμε, το διορθώσουμε. Πρέπει να πάρω το πάρκινγκ το αυτοκίνητο, κλείνει. Ορίστε. Κλείνει το πάρκινγκ, 10 η ώρα. Και ένα λεπτό δεν θα κλείσει για τον κύριο Σακελαρέδη. Θα κλείσει, δυστυχώς. Άκουσες ποιος έρχεται στον Άρη. Ιέρο και Γκούτι. Καλά είμαστε με τον πάντα. Μην έρθει ο Γκούτσι, πρόσεξε. Ο Γκούτσι. Ναι, ο Γκούτσι μαζί με τον Αρμάνι. Είσαι κακοπροαίρετος. Ναι. Είσαι κακοπροαίρετος. Και αυτή τη στιγμή να ξέρεις, αν σε ακούει ο κύριος Τσαλτίδης, αύριο θα γίνει αναφορά στο όνομά σου στην κρυκομπή του, να ξέρεις. Μακάρι να γίνω διάσημος κι εγώ. Καλό σας βράδυ, κύριε Σακελαρίδη. Ευχαριστώ, κύριε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Στον κύριο Τσαλτίδη και σε όλη την αργενή οικογένεια. Απλώς να προσέχουν, μετά μην έρθει και ο άλλος ο Λάγκεφερ. Ο Λάγκεφερ. Καλό βράδυ και στην ηρωίδα που σας ανέχετε. Η γυναίκα μου είναι ηρωίδα, τρία παιδιά. Να την κάνετε ένα άγαλμα, εγώ αυτό έχω να πω. Να είτε τους το έχουν κάνει. Εμένα με έκαναν. Σαν μάλλον πατέρα. Και τα δύο. Καλό βράδυ. Γεια σου κύριε Νίκο. Γεια σας. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κοντά μας ήταν άλλο ένα βράδυ και το στέκι του Κωστή. Ψητοπολείο, σούβλες και σκάρες όλα στα κάρβουνα, όλα special να καραγουστάρετε. Κοντοσούβλι χοιρινό, παιδιά. Κοντοσούβλι κοτόπουλο, μάγκες, σπεσιαλέ. Λιώνει στο στόμα σου, ρε παιδί μου. Λιώνει, δεν προλαβαίνει να το βάλει να πούμε στο πυρουνάκι. Χλάτς βαντάμ, λέει δεν το καταλαβαίνει. Πανσέτα σούβλας, καλύτερη από σεξ. Πήγα, έφαγα προχθές, πραγματικά δεν ήθελα τίποτα άλλο. Τέτοια ειδονή γευστική, ρε παιδί μου. Κότσι σούβλας,
Άστα λαβίστα, baby. Και ολόκληρο κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα, αλλά και ό,τι άλλο γουστάρετε. Σουβλάκια, σουτζουκάκια, μπιφτέκια. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο στέκι του Κωστή. Μοναδικά πεντανόστιμα, φρεσκότατα, πρώτης ποιότητας κρέατα, ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, όλα στα κάρβουνα. Πού το βρίσκουμε? Ανδρέα Παπανδρέου, 113 δυτικά, στη Νεάπολη. Γιατί δυτικά είναι πάντα αλλιώς. Τηλέφωνο ντελιβεριάς. Πάρτε και κάντε την παραγγελία σας να καραγουστάρετε, παιδιά. Μοναδικές γευστικές απολαύσεις δεν μπορείτε να φανταστείτε αν δεν το δοκιμάσετε. 2310-627-27 το στέκει του Κωστή. Επαναλαμβάνω, 2310-627-27. Στο 20 λεπτό φτάσαμε εσείως. Φιλανδία, Ελλάδα 0-0. Και με αυτή την πληροφορία σιγά σιγά πήγε 10 και 5, με συγχωρείτε. Πήραμε και 5 λεπτά από τα παλικάρια της εκπομπής Μπαλαντέρ, από το φίλο μας τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και τον Νίκο τον Μοσχοβίτη, οι οποίοι ακολουθούν και παίρνουν σκυτάλια από τον Τάσο Τρεγιά Ιατρόπουλο και την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και τις φίλες που ήταν συντονισμένοι εδώ στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107.4 στον FM για άλλη μια βραδιά με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, που την έχετε λατρέψει, την έχετε αγαπήσει, τη στηρίζετε, μας στηρίζετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, εδώ στις 8, με τον Μικι Μάου που γιορτάζει σήμερα, με τον Ζάχο Ντρούλινγκ. Έτσι ακριβώς. Δώσε γκάζι. Ράδιο Μαρμίτα αύριο στις 8, με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Ακολουθούν τα παλικάρια του Λίμπερο, ο Νίκος Μοσχοβίτης και ο Νίκος Παπαδόπουλος με την κομπή Μπαλαντέρ. Λίγο αργότερα ο Γιώργος Ζαγόρας, ο Ταρζάν της ζούγκλας του Λίμπερο, με την δική του παρέα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από Ράδιο Μαρμίτα, Χρήστο και όσοι τον ηχογλύφτη της εκπομπής μας, Τάσο Τρέγια, Ιατρόπουλο και Ράδιο Μαρμίτα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Auf Wiedersehen.